Καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε. Τι μέρα ήταν και αυτή χθες. Πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε σε τρεις επιστολές, τρία σχέδια, τρεις επιστολές που περιμένανε να υπογραφούν από Ελλάδα και εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Eurogroup. Και όμως, τελευταία στιγμή μπήκε μια τρικλοποδιά, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Βαρουφάκης, με αποτέλεσμα συμφωνία με να μην υπάρξει και η χώρα να έχει μπροστά της ένα μικρό χρονικό περιθώριο, προκειμένου να καταλήξει η ίδια στο τι θέλει και να το ζητήσει από τους εταίρους, σύμφωνα με τα όσα μας είπε χθες ο Ντάισενμπλουμ. Έχουμε λοιπόν ένα προσχέδιο της επιστολής, του σχεδίου μάλλον αυτού, που, στο οποίο κατέληξε ο κύριος Βαρουφάκης, η ελληνική πλευρά δηλαδή, σε συνεργασία με τον Μοσκοβισί. Και το δεύτερο κείμενο, το οποίο η ελληνική πλευρά έλεγε ότι θα υπογράψει και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Βαρουφάκη να λέει θα ήμουν ευτυχής να υπογράψω το σχέδιο αυτό του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του όμως αυτό, καθώς ένα τρίτο κείμενο, το κείμενο που έφερε ο Ντάισενμπλουμ, ήταν αυτό που έπεσε στο τραπέζι και που η ελληνική πλευρά αρνήθηκε να υπογράψει. Με αποτέλεσμα, θα δούμε τι σηκώνει, είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία ελληνική πλευρά που σήμερα δηλώνει και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω των Facebook και το Twitter. Πάμε να δούμε το Twitter, παρακαλώ, του κύριου Τσακαλώτου, ότι δέχτηκε μία, όπως ακούσατε, λέει ο κύριος Τσακαλώτος, τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Υπήρξε συμβιβαστική πρόταση η οποία συμφωνήθηκε για να γυρίσει αμέσως μετά στο Facebook και να το φέρουμε μπροστά για να το δούμε, να καταλήξει μάλλον στην διαπίστωση. Αντιμετωπίσαμε ομοί εξουσία και εκβιασμό. Ας ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης στο τέλος αυτής της συνέντευξης τύπου. Mr. Moscovici presented me with a draft communique that I was perfectly happy to sign there and then. As it was. It was a communique that recognized Greece's humanitarian crisis and spoke of an extension or the need for the Greek government to apply for an extension of the current loan agreement and that this would take the form of lead to a four-month intermediate program as a transitional stage to a new contract for growth for Greece. Unfortunately, that splendid document that I was prepared to sign there and then, without a second thought, was withdrawn minutes before the Eurogroup began by the Eurogroup's president. And it was replaced with another document that took us not just back to last Thursday, but indeed it took us back to last Wednesday. Let me remind you, last Wednesday we were pressurized to sign up to an extension, not of the loan agreement, but of the program itself, the current program. Είναι κοντά μας εδώ στο τραπέζι της εκπομπής ο Πάνος Αμυράς. Πάνο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες από τον Ελεύθερο Τύπο και είμαστε σε απευθεία σύνδεση, όπως θα δείτε τώρα, όλους τους συναδέλφους, τόσο με τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται και ο Σπύρος Δημητρέλης και ο Θάνος Αθανασίου, όσο και με τον Μέγαρο Μαξίμου, με τον Αντώνη Αντωνόπουλο, για να δούμε πώς αντιδρά πια η ελληνική πλευρά. Ένα καταρχάς σχόλιο πριν μπούμε λίγο στην ιστορία όλη και την εξετάσουμε σε βάθος παρασκηνιακό με τους συναδέλφους από τις Βρυξέλλες. Ναι. Ένα κεντρικό σχόλιο. Βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδο πλήρες ή φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα μια λύση? Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε στην κορύφωση του δράματος, αλλά πάντα ξέρουμε ότι και από τις αρχές της τραγωδίας ότι πάντα υπάρχει κάποιος απομηχανής Θεός ο οποίος δίνει τελική λύση. Αυτό ελπίζουμε ότι θα γίνει τις επόμενες 48 ώρες. Το Σπύρο Δημητρέλη, να πάμε σε σένα, να μας πεις τι έγινε χθες το βράδυ. Τα παρακολούθησες όλα από κοντά. Δώσε μας λίγο το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας και πες μας τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις Βρυξέλλες. Πόπι, ξεκινάει πολύ, σε πολύ λίγο χρόνο ξεκινάει το ΕΚΟΦΗΝ, όπου είναι και 28-29 Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος ο κύριος Βαρουφάκης έδειξε αισιόδοξος, λέγοντας ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα γίνει, θα είναι και το υπεύθυνο βήμα. Δίνει ένα στίγμα αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, της αισιοδοξίας που παρά τη χθεσινή μέρα υπάρχει στο Οικονομικό Επιτελείο για την επίτευξη τελικά μιας συμφωνίας μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Να πούμε όμως, Πόπι, ωστόσο, ότι υπάρχει και έντονος προβληματισμός
στην ελληνική ομάδα που βρίσκεται εδώ στις Βρυξέλλες, διότι διαπιστώνουν ότι σε σχέση με την προηγούμενη Τετάρτη που ήρθε ένα κείμενο το οποίο απερίφθη, το κείμενο το οποίο ήρθε χθες ήταν πολύ πιο σκληρό στη διατύπωση που ζητήθηκε να υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι έχει μέσα ξεκάθαρες αναφορές για φορολογική πολιτική, ούτε καν την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και διαφθορτικά θέματα όσον αφορά το φορολογικό μηχανισμό. Φορολογική πολιτική δηλαδή ζητούν ξεκάθαρα μέτρα, έχει μέσα ασφαλιστικό, έχει μέσα ιδιωτικοποιήσεις, έχει τα πάντα, δηλαδή ουσιαστικά έχουν ανοίξει και την ατζέντα του προγράμματος που υπάρχει, την οποία ζητούν και να κλείσουν δανειστές με συγκεκριμένα μέτρα. Να πούμε τώρα εμείς πώς προσεγγίσαμε την διαπραγμάτευση, που όπως είχαμε πει και χθες μετά από αυτό το ταξίδι που είχαμε μαζί με ελληνικούς οικονομικούς παράγοντες, ουσιαστικά εμείς δίνουμε στους Ευρωπαίους μία αίτηση για παράταση, δεχόμαστε τη λέξη extension, δίνουμε μία αίτηση για παράταση, αλλά μόνο της δανειακής σύμβασης και δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει από την πλευρά μας ένα μορατόριο, ότι δεν πρόκειται να πάρουμε σε αυτό το τετράμινο της παράτασης που θα ζητήσουμε κανένα μέτρο που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Κανένα μέτρο, μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και ζητάμε από τους Ευρωπαίους ουσιαστικά να μην πάνε και αυτοί, να μην μας ζητήσουν να πάρουμε μέτρα λιτότητας, τα οποία θα εντείνουν την ύφεση, όπως είπε και χθες ο κύριος Βαρουφάκης. Και ζητάμε κυρίως να παραμείνει η οικονομία ζωντανή, χρηματοδότηση, προκειμένου να παραμείνει ζωντανή, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία. Να υπάρξει χρόνο για διαπραγμάτευση για ένα μεγάλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Συμβόλαιο που θα ξεκινήσει αργότερα, πιθανώς το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, μας είπες πριν από λίγο ότι αυτή την ώρα, σε λίγα λεπτά, ξεκινάει το ECOFIN. Για να δούμε τι είπε προσερχόμενος αυτό ο κ. Βαρουφάκης. Πριν από λίγο πήραμε δήλωση για να την ακούσουμε. Well, the next step is the responsible step. Europe will continue to deliberate in order to enhance the chances of and actually achieve a very good outcome for the average European. Not for the average Greek, not for the average Dutch person or the average German. We know in Europe how to deliberate in such a way as to create a very good solution, an honorable solution, out of initial disagreements. Λοιπόν, ξανά σε σένα. Σπύρο, πάμε ξανά σε σένα. Πόπι, αυτό που θέλω να πω ότι εμείς χθες το βράδυ είδαμε μια πηγή, υψηλόβαθμη πηγή κοινοτική, η οποία βρισκόταν μέσα στην αίθουσα χθες και μας μετέφερε ένα κλίμα πολύ κακό. Μας είπε ότι υπήρξαν στιγμές που ήταν πολύ σκληροί απέναντι στην ελληνική ομάδα κάποιοι υπουργοί οικονομικών και επίσης μας είπε ότι χρόνος υπάρχει, αλλά ο χρόνος τελειώνει για την Ελλάδα. Ήταν σε αυτό το κλίμα το οποίο παρουσιάστηκε και ο κύριος Ντάισεμπλουμ στην συνέντευξη τύπου. Τα πράγματα δηλαδή είναι δύσκολα, ωστόσο υπάρχει χρόνος για να βρεθεί μια συμφωνία. Και να θυμίσουμε, Πόπι, αυτό που είπαμε και χθες στο Δελτίο, μιλώντας και με αντιπροσώπους, με αξιωματούχους άλλων αντιπροσωπιών που είναι εδώ, ουσιαστικά υπάρχει γίνεται ένα παιχνίδι λέξεων. Μπορεί να βρεθεί μια κοινή διατύπωση πάνω σε ένα χαρτί, η οποία θα ξεκλειδώσει την όλη διαδικασία και θα αποτελέσει και ένα οδικό χάρτη για να πάμε στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν μπορεί για λέξεις να κολλήσει αυτή η διαδικασία και να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Να δούμε λίγο τι είπε χθες ο κ. Βαρουφάκης στη συνέντευξη τύπου για τις περίφημες λέξεις στα διάφορα κείμενα που του άνοιγαν μπροστά του. In the history of the European Union, nothing good has ever come out of ultimata. In the history of the European Union, we proceed, as Schuman had said, from crisis to crisis, and this is how we improve it. I have no doubt that in the next few days, any notion of an ultimatum is going to be withdrawn. Mr. Moscovici presented me with a draft communique that I was perfectly happy to sign there and then, as it was. It was a communique that recognized Greece's humanitarian crisis and spoke of an extension or the need for the Greek government to apply for an extension of the current loan agreement and that this would take the form of lead to a 4-month intermediate program as a transitional stage to a new contract for growth for Greece. Unfortunately, that splendid document that I was prepared to sign there and then without a second thought was withdrawn minutes before the Eurogroup began by the Eurogroup's president. And it was replaced with another document that took us not just back to last Thursday, but indeed it took us back to last Wednesday. Let me remind you, last Wednesday we were pressurized to sign up to an extension, not of the loan agreement, but of the program itself, the current program.
Αντώνη Αντωνόπουλε, εσένα τι λέει το μαξί μου τώρα. Πριν από λίγα λεπτά να σας πω ότι μπήκε μέσα ο Πρωθυπουργός. Πάντως το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο. Στην ευρωπαϊκή ιστορία λένε χαρακτηριστικά οι δημοκρατίες απέρριπταν τα τελεσίγραφα. Και να σου πω ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες όπως λένε δεν εκβιάζουν και δεν εκβιάζονται. Νομίζω Πόπη ότι δεν χρειάζονται περισσότερο ερμηνεία. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω και αυτό που λέει σε όλους τους τόνους είναι ότι αυτό που περιμένει είναι ένα κείμενο στη βάση αυτού το οποίο αποσύρθηκε προκειμένου να αρχίσει η διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Από χθες το βράδυ και θα συνεχίσουν όπως όλα δείχνουν και σήμερα υπάρχουν συνεχείς επαφές του Πρωθυπουργού τόσο με υπουργούς όσο και με στελέχη προκειμένου να βρουν έστω την τελευταία στιγμή κάποια κενά ώστε να μπορέσουν να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις Βρυξέλλες, στο Θάνο Θανασίου, να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν, Θάνο, πόσες μέρες, πόσες ώρες, τι περιθώρια χρονικά έχει η Ελλάδα μπροστά της. Να τα πιάσουμε λίγο όλα από την αρχή. Πρώτον, ο Πιέρ Μοσκοβισί δεν εκφράζει το Eurogroup. Είναι επίτροπος της Κομισιόν. Δεύτερον, το κείμενο που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο δεν υπέγραψε στο τέλος η ελληνική πλευρά, που δεν αποδέχθηκε, γιατί μια ανακοίνωση είναι το κείμενο το οποίο αποδέχονται οι υπόλοιποι 18 υπουργοί. Και προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με 18 υπουργούς. Το Eurogroup δεν είναι για μια χώρα, είναι για 19 χώρες. Ως εκ τούτου πρέπει να συμφωνούν όλοι. Το κείμενο του Μοσκοβισί ήταν ένα από πάρα πολλά κείμενα τα οποία πέρασαν από τα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και των αρχών σύμφωνα με κοινοτικές πηγές. Ο ίδιος το κείμενο του Dijsselbloem, συγγνώμη, πότε έφτασε στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Ή το κείμενο του Dijsselbloem, το τελικό, πάνω στο οποίο υπήρξε και η διαφωνία. Πότε έφτασε στα χέρια του κυρίου Βαρουφάκη. Ήταν ενήμερη η ελληνική κυβέρνηση. Όταν άρχισε το Eurogroup, είχε ήδη καταρτιστεί, συνταχθεί από τους υπόλοιπους υπουργούς οικονομικών. Η Ελλάδα ήταν εκτός σύνταξης αυτού του κειμένου, δηλαδή. Εκτός διαβούλευσης. Ήμασταν εντός διαβούλευσης. Άρα γνώριζε, εννοείς, μισό λεπτό, Θάνο. Γνώριζε ο κύριος Βαρουφάκης ότι αυτό το κείμενο ετοιμάζει το Eurogroup. Και ήταν εν γνώση του. Βεβαίως και ήταν εν γνώση του, διότι έγιναν δύο συναντήσεις. Η μία συνάντηση ήταν με τον Dijsselbloem μόνος του, ο κύριος Βαρουφάκης, νωρίς, ήδη στις 11.30 το πρωί. Τελείωσε άκαρπη αυτή η συνάντηση, δεν τα βρήκανε. Με τον πρόεδρο του Eurogroup συναντιόταν, όχι με τον Πιέρ Μοσκοβισί. Και μετά έγινε μια δεύτερη συνάντηση, στην οποία ήρθε και ο Μοσκοβισί. Στη δεύτερη συνάντηση με τον Μοσκοβισί, το κείμενο το οποίο υπήρχε στο τραπέζι μετά από διαβούλευση με τα υπόλοιπα 18 κράτη ήταν το κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε στο Eurogroup. Ήμασταν το τελευταίο θέμα, μάλιστα, την τελευταία ώρα του Eurogroup. Και για να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις Dijsselbloem αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup. Υπάρχει ζήτημα ουσίας, πρέπει να το εξηγήσουμε. We had a round of debate on the steps forward. And the general feeling in the Eurogroup is still that the best way forward would be to seek for the Greek authorities to seek an extension of the program. The main reason for that is that given the ongoing discussions about how a program should work and a future arrangement for Greece should look like, we simply need more time. And the best way for that is to, at this point, extend the current program, which would then allow us a number of months to work on future arrangements. Yes, there is flexibility in the program, and we are open to discuss replacing measures, but not by taking unilateral actions. A request should come with the commitment not to roll back any measures unless agreed with the institutions and unless fully funded. A request should come with an unequivocal commitment from Greece to honor all its financial obligations to its creditors and, of course, to assure stability in the financial sector. On the basis of such an extended program, within which flexibility is possible, there should also be the commitment for the Greek authorities to successfully conclude the program. We should have the assurance that that is the intention. Any request should be on the basis of the commitment to work closely and continue the dialogue with the institutions and the Eurogroup. And on this basis, we have said we stand ready to continue our discussions. It is up to the Greek authorities now to decide whether they would want such an extension, whether they would take up the offer to look for the flexibility within the program. But also to give off the kind of commitments that I've just mentioned, which are very important to all members of the Eurogroup.
Θάνο, για πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Πώς υπήρξε αυτός ο ευνηδιασμός, και ενώ η ελληνική κυβέρνηση ήξερε ότι δουλεύετε πάνω σε ένα κείμενο που προδιαγράφει τη συμφωνία της Δευτέρας. Τα δύο κείμενα δεν έχουν καμία διαφορά. Τα δύο κείμενα δεν έχουν καμία διαφορά, διότι δεν φτάνει να βάλεις τρεις λέξεις στη σειρά και να πεις ότι έχεις φτιάξει ένα κείμενο. Αυτές οι λέξεις πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες. Και οι συνθήκες, όπως εξήγησε ο Ντάισεμπλουμ και ο Ρέγκλινγκ, απαντώντας σε ερώτηση του Σταρ στο τέλος της συνέντευξης τύπου χθες, προβλέπουν ότι τα δάνεια δίνονται με όρους και οι όροι είναι οι ίδιοι. Πάντα είναι οι ίδιοι. Επίσης, οι 18 του ευρώ αλλά και οι συνθήκες που έχουμε στην Ένωση και στον ESM που δίνει τα λεφτά, προβλέπουν ότι πρέπει να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές. Οι 5 βασικές αρχές που μόλις ακούσαμε. Δηλαδή, οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε καινούριο είναι, είτε γέφυρα είναι, είτε επέκταση είναι, είτε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, θα πρέπει καταρχήν να έχει μια πρόβλεψη για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να έχει μια πρόβλεψη για τα δημοσιονομικά, να έχει μια πρόβλεψη για την αποπληρωμή του χρέους, να έχει μια πρόβλεψη για την ανταγωνιστικότητα και να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες. Αυτά υπάρχουν και στο κείμενο του Μοσκοβισί και στο κείμενο του Ντάισεμπλουμ και στη συνθήκη του ESM και σε όποιο γιατί κείμενο λοιπόν θα περάσει το κείμενο. Γιατί λοιπόν, περίμενε Θάνο, πες μου σε παρακαλώ τι λέει το ρεπορτάζ σου, λοιπόν, περίμενε μισό λεπτό, σου κάνω την ερώτηση. Δεν με αφήνεις, Θάνο μου, δεν με αφήνεις να σου κάνω την ερώτηση, σε παρακαλώ. Γιατί λοιπόν, ενώ υπήρχαν και στα δύο κείμενα και όπως λένε οι Βρυξέλλες, τα δύο κείμενα περιείχαν την ίδια συμφωνία, απεσήρθη το ένα κείμενο, το κείμενο Μοσκοβισί, στο οποίο πάνω είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές να φέρουν μια υπογραφή και ελληνική και να λήξει η ιστορία να πάμε παρακάτω, και μπήκε στη μέση το κείμενο Ντάισεμπλουμ. Γιατί το Σαββατοκύριακο. Γιατί αυτό δεν ισχύει. Γιατί αυτό είναι μια διαρροή της ελληνικής πλευράς. Είναι μια διαρροή της ελληνικής πλευράς ότι είχαν συμφωνήσει στο σχέδιο του Πιέρ Μοσκοβισί, την οποία δεν την επιβεβαιώνει. Μα υπάρχει. Συγγνώμη, υπάρχει σχέδιο Πιέρ Μοσκοβισί, το οποίο δώσανε ξένοι δημοσιογράφοι στη δημοσιότητα. Δεν είναι ένα έγγραφο φάντασμα. Είναι ένα έγγραφο υπαρκτό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδών ξένοι δημοσιογράφοι. Υπάρχει ο κύριος Μέισον, ο οποίος βγάζει το κείμενο, αλλά δεν λέει αυτό το οποίο ισχυρίζεται η ελληνική πλευρά. Και υπάρχει και ο Πίτερ Σπίγκελ, ο οποίος λέει ότι αυτό το κείμενο του Μοσκοβισί, που υποτίθεται είναι του Μοσκοβισί, δεν ήταν ποτέ το πλαίσιο της συμφωνίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία, γιατί στα δύο κείμενα υπάρχουν μόνο δύο διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι το υποτιθέμενο κείμενο Μοσκοβισί μιλάει για επέκταση δανειακής σύμβασης. Το δε κείμενο Ντάισεμπλουμ, το υποτιθέμενο κείμενο Ντάισεμπλουμ, γιατί είναι. Βρε Θάνο μου, μπορείς να με εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ, σε απλά ελληνικά. Για ποιο λόγο Μοσκοβισί με την ελληνική κυβέρνηση και με τους υπόλοιπους αξιωματούχους της Κομισιόν κάθισαν σε ένα τραπέζι, καταλήξανε σε ένα χαρτί. Για να κάνουν τι το χαρτί αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Και αυτό το χαρτί ποιος το έγραψε, ο δημοσιογράφος, και το έβγαλε στον αέρα. Αυτό το πράγμα το λέει, το διαρρέει η ελληνική πλευρά. Η οποία τι έκανε, συνέταξε ένα κείμενο μόνη της και το εμφανίζει ως κείμενο στο οποίο πρότεινε ο Μοσκοβισί. Κάποιες αρχές και κάποια σημεία συμφωνίας τα οποία μπορεί να είχε η ελληνική πλευρά με την Κομισιόν δεν είναι το κείμενο το οποίο δεσμεύει το Eurogroup. Το Eurogroup έχει 18 άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και έρχομαι ξανά να σε ρωτήσω. Αν το Eurogroup λοιπόν με τα 18 μέλη κράτη που λες και εσύ συμφωνήσανε σε ένα καινούριο κείμενο, το κάνανε εν αγνία της ελληνικής πλευράς? Μαζεύτηκαν δηλαδή όλοι οι υπουργοί οικονομικών εκτός του κυρίου Βαρουφάκη? Όχι βέβαια, Πόπη. Τότε γιατί ο κύριος Βαρουφάκης μας μιλούσε για συμφωνία? Ο κύριος Φλαμπουράρης, μισό λεπτάκι λίγο. Φλαμπουράρης είναι. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει ο άνθρωπος αυτός για την ελληνική κυβέρνηση. Στην ελληνική κυβέρνηση, ποιος ο ρόλος του? Βγήκε λοιπόν, τον άκουσα με τα αυτιά μου και τον είδα με τα μάτια μου, Σαββατοκύριακο στο Μέγκα το πρωί, την πρωινή εκπομπή, να λέει κατά 99,9% έχουμε συμφωνία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Φλαμπουράρης και δεν ξέρω τι σχέση έχει με τον κύριο. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Φλαμπουράρης. Θα σου πω όμως ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας, για να μην χαθούμε στις λέξεις και στο αν είναι επέκταση του προγράμματος ή της δανειακής σύμβασης. Και η δανειακή σύμβαση και το πρόγραμμα έχουν τους ίδιους όρους. Το επαναλαμβάνω, είναι αυτό το οποίο επισήμως δηλώνουν ο Ντάισεμπλουμ, τα 18 υπόλοιπα κράτη-μέλη και οι συνθήκες του ESM. Δεν θα επαναχωρήσουν από αυτό. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο μας ζητάνε είναι να αντικαταστήσουμε μέτρα του παρόντος προγράμματος, κάτι το οποίο δεν καταφέραμε σύμφωνα με το Eurogroup να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε πια σε πρόβλημα. Θάνο, δηλαδή, ουσίας. Μου λες ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους οι εταίροι σε εισαγωγικά και χωρίς της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόσφατο αποτέλεσμα μιας ελληνικής κάλπης? Βεβαίως και το λαμβάνουν. Πώς το λαμβάνουν υπόψη, αν κάθονται απέναντι στο Βαρουφάκη και τον ευνηδιάζουν με αυτόν τον τρόπο? Δεν τον ευνηδιάζουν. Αυτό το ισχυρίζεται η ελληνική πλευρά. Κύριε Παπαδημούλη, μισό λεπτό λίγο, Θάνο. Κύριε Παπαδημούλη, είσαστε στη γραμμή. Κύριε Παπαδημούλη, είστε στη γραμμή. Μισό λεπτό, Θάνο. Κύριε Παπαδημούλη, μας ακούτε?
Ναι, αλλά τελειώστε με τον ανταποκριτή. Έχουμε τελειώσει με τον ανταποκριτή. Είναι στη γραμμή, θα είναι συνεχώς όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ήθελα λίγο τώρα που σας βγάλαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πείτε εσείς τι συμβαίνει, κύριε Παπαδημούλη. Κυρία Τσαπανίδου, χρειάζεται να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή λύση. Αυτό είναι το συμφέρον και της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων. Και πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες αυτή η αμοιβαία αποδεκτή λύση θα βρεθεί, γιατί κανένα δεν συμφέρει η ρήξη. Κύριε Παπαδημούλη, αυτό που λένε οι εταίροι είναι ότι δεν μετακινούνται από τη θέση τους. Και το κείμενο που δώσανε χθες για συμφωνία δείχνει ότι σοβαρολογούν σε αυτό που λένε. Ότι μένουν πιστοί σε αυτό που λένε. Άρα η λύση θα είναι να κάνετε πίσω εσείς, να κάνει πίσω η ελληνική κυβέρνηση. Κυρία Τσαπανίδου, να μου επιτρέπετε να γνωρίζω καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό σας ρωτάω. Σας λέω λοιπόν ότι σήμερα είναι η ώρα της ευθύνης. Κανέναν δεν συμφέρει η ρήξη. Η εντολή που έχει η ελληνική κυβέρνηση με μια ευρύτατη στήριξη του ελληνικού λαού αλλά και με ισχυρά διεθνή ερίσματα είναι για έναν έντιμο προωθητικό συμβιβασμό και είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα επιτευχθεί. Όσοι δεν μπορούν να βοηθήσουν μέσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον ας μην βλάπτουν. Σε ό,τι αφορά δε την διαπραγμάτευση και τις σκληρές δηλώσεις και τα τελεσίγραφα, θέλω να σας πω ότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 50 χρόνια τώρα είναι γεμάτη από αυτά και στο τέλος, στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος, υπάρχουν κοινά αποδεκτές λύσεις. Εργαζόμαστε για να γίνει το ίδιο και τώρα και έχουμε ερίσματα. Κύριε Παπαδημούλη, θα ζητήσετε Eurogroup. Κυρία Τσαπανίδου, τους χειρισμούς τους κάνει η υπεύθυνη κυβέρνηση. Εγώ με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικουρώ και κάνω αρκετή δουλειά για να βοηθάω τα ελληνικά και υπήρξε ευνηδιασμός της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά δεν συνηθίζω να υποκαθιστώ τους υπεύθυνους για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Υπήρξε ευνηδιασμός. Ο Τσίπρας, ο Δραγασάκης στο οικονομικό μας επιτελείο, ο Γιάννης Βαρουφάκης και οι άλλοι υπουργοί εργάζονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και μυαλό έχουν και γνώση έχουν. Απλώς έχουμε μια διαφορά. Οι προηγούμενοι υπέγραφαν έτοιμα κείμενα. Ορισμένοι μάλιστα ευθαρσώς ομολογούσαν ότι τα ψήφιζαν χωρίς να τα διαβάσουν καν. Εμείς διεκδικούμε, έχοντας επίγνωση και των δυσκολιών και των συσχετισμών, να τα συνδιαμορφώνουμε και έχουμε και την πρωτοτυπία να τα διαβάζουμε πριν τα υπογράψουμε. Κύριε Παπαδημούλη, αυτό να μην θεωρείται μειονέκτημα. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ευνηδιαστήκατε. Χθες ευνηδιάστηκε η ελληνική κυβέρνηση. Άλλο κείμενο ετοιμαζόσασταν να συμφωνήσετε, να υπογράψετε, να πάτε σε λήξη της ιστορίας αυτής και να ανοίξετε καινούργιο κεφάλαιο. Και άλλο είδατε μπροστά σας ή όχι? Τα είπε αναλυτικότατα χθες ο κύριος Βαρουφάκης και νομίζω ότι πολύ καλά έκανε. Το κλίμα είχε αρχίσει να στραβώνει από το πρωί με αυτήν την υβριστική για την Ελλάδα, τους Έλληνες, την ελληνική κυβέρνηση, δήλωση του κυρίου Σόιμπλε. Σημειώστε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν παρασύρθηκε σε αυτόν τον κατήφορο. Σας υπογραμμίζω τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που είπε «Δεν θέλω να απαντήσω για το ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος είναι ανεύθυνος». Mm-hmm. Αυτό που επαναλαμβάνω είναι ότι την ευθύνη του κανείς την αποδεικνύει έμπρακτα και η ελληνική κυβέρνηση λειτουργεί υπεύθυνα. Καταθέτει τα ελληνικά αιτήματα, είναι έτοιμη να συζητήσει, να βρει κοινούς συμβιβασμούς. Λογικό είναι να μην δέχεται ταπεινώσεις και προσβολές. Και νομίζω ότι αυτό αρέσει στη συντριπτικότητα την πλειοψηφία των Ελλήνων και σας βεβαιώνω ότι γίνεται αποδεκτό και εκτιμάται και από πολλούς από τους εταίρους μας. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, κυρία Παπαδημούλη, ποια είναι κόκκινη γραμμή για σας? Δηλαδή ακούσαμε ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρευστότητα στη χώρα, να είστε διατεθειμένοι για το επόμενο τετράμινο, για αυτή τη γέφυρα, τη συμφωνία γέφυρα, να παγώσετε κάποια από τα... Όλα ακούστηκε, όλες από τις εξαγγελίες σας, όλα από τα μέτρα που προτίθεστε να πάρετε. Κυρία Τσαπανίδου, μίλησε για αυτά χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Σε λίγες ώρες θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Δεν θέλετε να ανοίξετε τα χαρτιά, κύριε Παπαδημούλη. Το καταλαβαίνουμε, κατανοητό. Κάτι τελευταίο. Υπάρχει πίεση για να απομακρυνθεί
Υπάρχει αντίδραση στο πρόσωπο του κυρίου Βαρουφάκη, για να το θέσω διαφορετικά. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Βαρουφάκης κάνει καλά τη δουλειά του. Τον επέλεξε ο Πρωθυπουργός για αυτό το πόστο και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες εβδομάδες ότι κάνει καλή δουλειά. Αιτήματα άλλων χωρών, πρεσβευτών ή διαρροές για το ποιος πρέπει να είναι και ποιος δεν πρέπει να είναι υπουργός στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατική Ευρώπη που στηρίζεται στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Θυμίζουν άλλες εποχές αποικιακές. Και θα ήθελα σε αυτό, τουλάχιστον σε αυτό, να είχα δηλώσει Σαμαρά, Θοδωράκη, Βενιζέλου, που να λένε έλεος, όχι τέτοια. Αλλά δεν τις βλέπω. Ναι. Και θα περίμενα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην έχει πάρει τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Θοδωράκη προσπαθώντας στη δύσκολη στιγμή να οικοδομήσει αντιπολιτευτικό μέτωπο, να έχει σηκώσει το τηλέφωνο και να έχει πάρει τον Πρωθυπουργό. Ευτυχώς οι μισοί νεοδημοκράτες, αλλά και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν υιοθετούν αυτή τη στάση της καταστροφικής και καταστροφολογικής. Θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο αν υπάρχει σκέψη από την κυβέρνηση για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Αν μπροστά σε αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να πάρει η χώρα, νομίζετε ότι πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί να συζητήσουν και να αποφασίσουν από κοινού? Να περιμένετε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και την ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγες ώρες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαδημούλη, σήμερα ό,τι πιο ξένο μέσο και να ανοίξει κανείς, στο ίντερνετ, στις εφημερίδες κλπ, βλέπει μπροστά του σενάρια καταστροφής. Έχουν αρχίσει και βγάζουν προς τα έξω τα βήματα που θα κάνει η χώρα σε περίπτωση Brexit. Έχει αρχίσει και γράφεται ο ξένος τύπος για το τι θα συμβεί και τι θα σημαίνει αυτό για την οικονομία της χώρας και της Ευρωζώνης κλπ. Πόσο πιθανό θεωρείτε να είναι αυτή τη φορά ο λύκος έξω από τα πρόβατα, δηλαδή να έχει πραγματικά προετοιμαστεί η Ευρώπη για ένα Brexit και να το τραβήξουν στα άκρα και να απαιτήσουν από εσάς να κάνετε πλήρη υποχώρηση? Κύριε Τσαπανίδη, το Brexit δεν συμφέρει κανέναν, γι' αυτό και δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα. Τα καταστροφολογικά σενάρια δεν θα επιβεβαιωθούν. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε για να μείνει και για να κάνει δουλειά με αποτέλεσμα. Έχουμε διεκδικητική διάθεση, έχουμε σταθερότητα, έχουμε και μυαλό για να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Κολοτούμπα. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου, αν ο ελληνικός λαός ήθελε κολοτούμπες, δεν θα ψήφιζε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι υπηρετούμε με σταθερότητα και με συνέπεια τους στόχους που έχουμε θέσει και την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα. Σε μια διαπραγμάτευση ποτέ δεν πετυχαίνει κανείς το 100% των στόχων του. Το ζητούμενο, όπως επανειλημμένα το έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι μια κοινά αποδεκτή λύση, ένας έντιμος προθετικός συμβιβασμός. Και επαναλαμβάνω ότι μια ρήξη, την οποία ορισμένοι βιάζονται να προδιαγράψουν και ορισμένοι δυστυχώς στην Ελλάδα ελάχιστοι φαίνεται και να επιχαίρουν, μια ρήξη δεν συμφέρει κανέναν. Πριν μία εβδομάδα το Spiegel, που είναι φιλοκυβερνητικό γερμανικό μέσο ενημέρωσης, καλούσε την καγκελάριο Μέρκελ σε έναν έντιμο συμβιβασμό στα πλαίσια της Ευρώπης με τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Δεν το κάνουν επειδή είναι φιλοσύριζα, απλώς έχουν διαβάσει και αυτοί τις μελέτες για το τι θα σημαίνει ένα, κατά τη γνώμη μου, εντελώς απίθανο σενάριο Brexit. Κύριε Παπαδημούλη, να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, διότι υπάρχει... Είναι η πέμπτη τελευταία, αν θυμάμαι. Το ξέρω, αλλά είναι τέτοιες οι ώρες που θα μου επιτρέψετε ότι... Βεβαίως, ένα τελευταίο, δηλαδή εξετάζοντας όλα τα σενάρια κανείς, κάποιος λογικά σκεπτόμενος αναρωτιέται. Κι αν η κυβέρνηση η δική σας διακατέχεται από μια... Πώς να το πω, από μια υπερβολική ευελιξία... Αν οδηγηθείτε σε λάθος αποτέλεσμα από μία λάθος εκτίμηση, τότε τι υπάρχει ως ενδεχόμενο μπροστά μας? Δηλαδή, αν φτάσει η κατάσταση στα άκρα και από τη δική σας πλευρά και από την πλευρά των Ευρωπαίων,
Θα οδηγηθούμε σε τι, σε καινούργιες κάλπες? Θα οδηγηθούμε σε τι, σε ένα δημοψήφισμα? Τι θα γίνει τότε? Και το τότε δεν απέχει και πολύ, έτσι. Κυρία Τσαπανίδου, το δημοψήφισμα έγινε στις 25 Ιανουαρίου, η ετοιμιγορία του ήταν σαφής και στις 20 ημέρες που έχουν μεσολαβήσει περίπου, η εντολή προς την κυβέρνηση και η στήριξη προς την κυβέρνηση έχει αυξηθεί. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια στήριξη της τάξης του 80%. Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την κυβέρνηση Τσίπρα. Επομένως, δεν έχουμε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε κάλπες. Σκεφτόμαστε ανάπτυξη στη θέση της λιτότητας, μείωση της ανεργίας, μάλιστα, μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ο στόχος μας είναι να γίνει η Ελλάδα, μάλιστα, ένα αξιοσέβαστο μέλος της Ευρωζώνης και όχι ένα κλωτσοσκούφι. Κύριε Παπαδημούλη, θα σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε τόση ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να είστε καλά. Πριν έρθω στην εκτίμησή σου, ας δούμε λίγο, παρακαλώ πολύ, τη δήλωσε χθες ο Σόιμπλε. Αναφέρθηκε και ο κύριος Παπαδημούλη σε δηλώσεις υποτιμητικές για τη χώρα μας. Χθες την ώρα της εκπομπής μάθαμε ότι σε συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να ντρέπονται οι Έλληνες και ότι έχουν μια ανίκανη κυβέρνηση κλπ. Τι είπε μπαίνοντας στο Eurogroup, για να το θυμηθούμε. Και αμέσως μετά με τον Αλέξανδρο Κλώστα θα δούμε όλες τις κρίσιμες ημερομηνίες μπροστά μας, αλλά και αυτό που θα κρατήσει τη χώρα στα πόδια της και σε κίνηση, σε ζωή. Τη ρευστότητα στα ταμεία. Ερχόμαστε σε λίγο. Η γρήγορη Regierung hat sich offenbar gar nicht bewegt. Und das ist ja nicht eine Frage von Verhandlungen, sondern eine Frage einer Entscheidung in Griechenland. In Griechenland einen Weg gehen will, der irgendwann das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen kann. Das sehen wir im Augenblick nicht, aber jetzt sind wir offen für die Berichte, die wir jetzt bekommen. Und dass dieses Programm erfüllt werden muss. Und wenn dafür die Zeit nicht reicht, wenn man es erfüllen will, dann kann man darüber nachdenken, was man tun kann. Was haben wir im Dezember schon getan, das können wir auch dieses Jahr tun. Aber solange die griechische Regierung gar kein Programm will, brauche ich nicht über Optionen nachdenken. Klar, was die griechische Regierung nicht will. Nein, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das nicht klar ist. Aber kennen Sie jemanden, dem es klar ist? Guten Tag, wir sehen uns. Όταν τα ξαναείπαμε, τα ακούσαμε τα ευχάριστα. Αλέξανδρε, για πάμε να δούμε κρίσιμες ημερομηνίες, σε παρακαλώ πολύ. Όσο οι συνάδελφοι παραμένουν στις θέσεις τους, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά, έτσι. Και στη Νέα Δημοκρατία οι εξελίξεις, να δείτε εκεί πώς έχουν. Και στο Μέγαρο Μαξίμου και στις Βρυξέλλες, βεβαίως. Αλλά βλέπω ημερομηνίες. Τι είναι αυτές? 10 μέρες φωτιά. Σύνοπες. Ξεκινάμε από αύριο. Αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανεξετάζει τον ELA. Δηλαδή, επανεξετάζει αν θα μας δώσει ρευστότητα για ακόμα 15 μέρες. Πληροφορίες λένε ότι δεν θα τραβήξει την πρίζα η Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον όσο είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση και δεν φαίνεται ότι πάμε για σπάσιμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δεδομένο ότι στέλνει μηνύματα σταθερά η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, ότι όσο είμαστε στο τραπέζι θα μας δίνει λεφτά, έστω και ακριβά, μέσω του ELA. Μάλιστα. 5 Μαρτίου θα επανεξεταστεί η παροχή μέσω του ELA. 20 Φεβρουαρίου. Λίγη προθεσμία που έχει δώσει ο κύριος Ντάιζεμπλουμ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει ένα ακόμα Eurogroup μεταξύ. Γιατί μπαίνει αυτή η ημερομηνία? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όποια απόφαση πάρθει στο Eurogroup αυτό για παράταση μνημονίου, παράταση καινούριου πράγματος, παράταση δημιουργία καινούργιας γέφυρας, όποια απόφαση πάρθει τέλος πάντων, θα πρέπει να περάσει για επικύρωση από τα κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι. Άρα, για να γίνει αυτό μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου που λύγει το εφιστάμενο πρόγραμμα. Η παράταση που έχουμε και τρέχει δηλαδή, θα πρέπει μέχρι τις 20 να το έχουμε συμφωνήσει. Να θυμίσω το εξής, ότι λέγανε ότι μέχρι τις 16 πρέπει να γίνει αυτό, γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε, γιατί η παράταση, τα κοινοβούλια δεν θα προλάβουν, ναι, κτλ. Τώρα μας δώσανε άλλες 4 μέρες. Δεν θα έρθει και το τέλος του κόσμου αν δώσουν μέρες προθεσμία στην Ελλάδα. Εάν υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές να υπάρξει συμφωνία, έστω και στις 27 Φεβρουαρίου, το λέω έτσι, μπορεί να υπάρξει συμφωνία και να βρεθεί η λύση. 28 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου προγράμματος, της παράτασης του υφιστάμενου προγράμματος. Εκεί θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν λέω ότι θα θέλανε να υπάρχει παράταση αυτής της, του προβληματισμού και μέσα στον Μάρτιο, αλλά είναι δεδομένο ότι θα θέλανε την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, απλά πλέον να μιλάμε για τα τεχνικά κομμάτια της παράτασης της επόμενης ημέρας. Και από χρήμα πώς πάμε, από χρήμα? 5 Μαρτίου, γι' αυτό έχω βάλει και λίγο από τον Μάρτι, εκεί θα ξέρουμε πλέον εάν η Ελλάδα είναι και μέσα στο νέο πρόγραμμα του κυρίου Ντράγκη και κυρίως
εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δέχεται πλέον και τα ελληνικά ομόλογα ως φερέγγια. Άρα μάλιστα, θα επιστρέψουμε σε φτηνό δανεισμό. Αυτό παίζει ένα ρόλο για το τι κάνουμε με τα χρήματα. Στις επόμενες κάρτες θα δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας μέσα στο Φεβρουάριο και μέσα στο Μάρτιο. Ήδη κάποιες από τις υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου τις έχουμε καλύψει, όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ με επανέκδοση εντόκων γραμματείων. Καλύφθηκαν και είμαστε OK. Υπάρχουν βέβαια οι τόκοι των δανείων 900 εκατομμύρια ευρώ και οι τόκοι προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά καλύπτονται έστω και με δυσκολία. Να πούμε ότι οι υποχρεώσεις είναι 4,3 δισεκατομμύρια συνολικά. Μάλιστα. Τα έσοδα του δημοσίου 4,1 δισεκατομμύρια. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να δανειζόμαστε και να βρίσκουμε χρήματα. Αντίστοιχα, το Μάρτιο τα έντοκα γραμμάτια είναι υψηλότερα, είναι 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά όμως βγάζουμε καινούργια έντοκα και τα καλύπτουμε. Τα δάνειο προς το Δούνου του πρέπει να πληρώσουμε 1,6 δις ευρώ και η τόκη των δανείων 800 εκατομμύρια ευρώ. Και τι έχουμε μέσα στα ταμεία? Αυτά τα παίρναμε από τις δόσεις και τα πληρώναμε. Στα ταμεία, αυτό που λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ότι ακόμα και αν δυσκολευτούμε, από εναλλακτικές πηγές, από όλο το δημόσιο, μάλιστα, τα λεφτά μας φτάνουν μέχρι και το καλοκαίρι. Μέχρι και το καλοκαίρι. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κινητικότητα έντονη, εντονότατη αυτές τις ώρες στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε Νίκο Αρμένη και μετά ξαναγυρίσουμε Βρυξέλλες. Έλα, Νίκο, σε εσένα. Πόπι, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη η σύσκεψη του κυρίου Σαμαρά με τους στενούς του συνεργάτες, αλλά και με τα βασικά πρόσωπα που είχε στο οικονομικό επιτελείο επί των ημερών της διακυβέρνησής του. Δηλαδή, έχουν έρθει εδώ οι κύριοι Χαρδούβελης, υπουργός οικονομικών στην προηγούμενη κυβέρνηση, ο κύριος Σταϊκούρας, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά, ο κύριος Χρήσανθος Λαζαρίδης και ο κύριος Παπασταύρου. Να σας πω ότι χθες ο κύριος Σαμαράς είχε επικοινωνία με τους κυρίους Θεοδωράκη, τον επικεφαλής του ποταμιού, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, για το συντονισμό των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως ακριβώς ανέφεραν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα υπάρξει και νεότερη επικοινωνία των τριών πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα. Επίσης, να προσθέσω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αναβάλλεται, εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στο Eurogroup, η συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα αίτια της εκλογικής ήττας. Νέα ημερομηνία θα οριστεί στο επόμενο διάστημα. Να πω και για την δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Σαμαράς. Τόνισε ότι η ρήξη δεν είναι λύση. Εξήγησε ότι έχουμε διανύσει πολύ δρόμο για να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Έκανε λόγο για δυσάρεστη εξέλιξη στο Eurogroup, αλλά ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μείνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που είπε είναι ο μόνος δρόμος για θετική εξέλιξη, και πρέπει να διεξαχθεί, σημείωσε, με όρους υπευθυνότητας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Μάλιστα, στον Αντώνη Αντωνόπουλο και πάλι, διότι στο ενδεχόμενο σύσκεψης πολιτικών αρχηγών, σύγκλησης συνεδρίου πολιτικών αρχηγών, έχουμε απάντηση από Μαξίμου. Το αποκλείουν, Αντώνη? Ακριβώς, αποκλίνουν αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο όμως απαντούν στα αιτήματα του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι όποιος θέλει ουσιαστική ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό θα την έχει. Να θυμίσουμε ότι Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ ζήτησαν ενημέρωση, ουσιαστική ενημέρωση και σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα. Λοιπόν, Πάνο. Οι πολιτικοί αρχηγοί είναι σαφές ότι πρέπει να ενημερωθούν. Βέβαια, υπάρχει και ένα ζήτημα ότι αν γίνει σύγκληση πολιτικών αρχηγών, τότε αυτό σημαίνει. Α, έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Σκουρλέτη αυτή την ώρα. Είμαστε σε μία εκδήλωση. Τι εκδήλωση είναι αυτή? Η κυβέρνηση έχει τα περιθώρια μετά τη λέξη. Του ΣΕΠΕ, μάλιστα. Είναι μια εκδήλωση του ΣΕΠΕ στην οποία ήταν ομιλητής. Για να ακούσουμε. Νομίζω ότι αυτό που φάνηκε τουλάχιστον χθες να ζητούν οι εταίροι μας είναι εντελώς παράλογο. Διότι μας ζητούν κατ' ουσίαν να καταργήσουμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Ούτε τη δημοκρατία στην Ελλάδα θα καταργήσουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε πίσω από την λαϊκή εντολή που έχουμε πάρει. Εμείς εξ αρχής δηλώσαμε ότι επιδιώκουμε την συνεννόηση, μια αμοιβαία εποφελή συμφωνία που θα δώσει ανάσες στον ελληνικό λαό και που θα οδηγήσει τελικά τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης. Νομίζω ότι τελικά θα πρετανεύσουν οι πιο όριμες, οι πιο λογικές σκέψεις, όχι μόνο γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας μας, αλλά είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, είπε ο κύριος Βαβάκης στον Guardian ότι ακόμη και για Αρμαγεδόν. Τι σημαίνει αυτό, Brexit, επιστροφή στη δραχμή, επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα? Κάθε να δείτε, νομίζω ότι προτρέχετε. Εμείς έχουμε κάνει σαφές τι επιδιώκουμε.
μία λύση εντός της Ευρώπης, μία λύση η οποία όμως είναι αναγκαία, και αυτό θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, είναι αναγκαία για την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίζει να πορεύεται με βάση την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, με βάση την ακαμψία των πολιτικών που ηγεμονεύαν μέχρι τώρα. Έχουμε συμμάχους όμως σε αυτή την οδό. Αν είδατε χθες, υπήρξε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Υπήρξαν δύο διαφορετικά σχέδια για συμφωνία. Και θεωρώ ότι αυτό δείχνει ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι τελικά θα τα καταφέρουμε και εμείς και συνολικά η Ευρώπη να ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Συνεργασιακά και συντάξεις θα υπάρξουν υποχωρήσεις ή θα προχωρήσουν οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης όπως είχατε υποσχεθεί? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, και αυτό έλεγα και πριν από λίγο στην ημερίδα που μίλησα, να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία να μην έχει ως προτεραιότητα πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσει όλες αυτές τις αδικίες που γύρανε εις βάρος των εργαζομένων. Επιδιώκουμε λοιπόν να αποκατασταθεί το εργασιακό δίκαιο, κατά συνέπεια αυτά τα οποία είχαμε πει, τα οποία είναι τα μίνιμουμ, δεν είναι υπερβολές εκ μέρους μας, αποτελούν δεσμεύσεις μας τα οποία θα υλοποιήσουμε. Έχει ατονίσει ο επιθεωρητής εργασίας. Ο επιθεωρητής εργασίας πρέπει να ενισχυθεί, το σώμα επιθεωρητής εργασίας πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό ήταν το μήνυμα και από την σημερινή ημερίδα. Είναι η αιχμή του δόρατος σε μια πολιτική η οποία θα αποκαθιστά πράγματι το εργασιακό δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Τώρα αυτό πώς το ακούς? Δηλαδή θα αποκατασταθούν όλες οι αδικίες στο εργασιακό δίκαιο, θα αλλάξουν τα πάντα την ίδια ώρα που δεσμεύονται ή ήθελαν χθες να δεσμευτούν ότι δεν θα περάσουν σε κανένα μέτρο για το επόμενο τετράμινο τουλάχιστον. Έτσι, θα έλεγα ότι αυτές οι δηλώσεις του κ. Σκουριλέτη είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση. Γιατί ακούγοντας χθες τον κ. Βαρουφάκη μπορούμε να βγάλουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι η Κομισιόν εργάζεται προς την λύση, προς την επίδειξη μιας συμφωνίας. Αυτό δηλώνει το έγγραφο ουσιαστικά Μοσκοβισή. Η Κομισιόν, ο κ. Γιούνκερ ουσιαστικά δια του κ. Μοσκοβισή, επιθυμεί να εργαστεί με ένα συμβιβασμό, τον οποίο από ό,τι φαινόταν δεχόταν η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα πίσω. Δηλαδή, αποδεχόμενη τη δανειακή σύμβαση, ουσιαστικά αποδέχεται το χρέος. Αποδέχεται έτσι και τις δανειακές υποχρεώσεις. Επιπλέον, λέει ότι στο τετράμινο γέφυρας δεν θα λάβει κανένα μέτρο το οποίο θα κοστίζει δημοσιονομικά ή θα κοστίζει χρηματοπιστωτικά. Δηλαδή και το κούρεμα δανείων ή η ρυθμίση των δανείων, επειδή επηρεάζει το χρηματοπιστωτική κατάσταση, το παγώνει. Και επιπλέον βλέπουμε τη σκληρή γραμμή της Γερμανίας, η οποία εκφράστηκε δια του κύριου Ντάζεμπλουμ. Όντως στα κοινοτικά όργανα η Κομισιόν στο Eurogroup δεν έχει αρμοδιότητα να παραθέσει έγγραφο. Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι αυτός που δίνει τα έγγραφα στους υπόλοιπους υπουργούς. Έκανε την τελευταία στιγμή την τρίπλα ο κύριος Ντάζεμπλουμ και πέταξε αυτό το κείμενο το οποίο απέρριψε η ελληνική πλευρά. Θα έλεγα όμως ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στη συμφωνία, γιατί πλέον αυτή τη στιγμή και η Γερμανία παίζει με τις λέξεις. Όπως και η Ελλάδα έπαιξε με τις λέξεις, με το μνημόνιο, με την Τρόικα. Η Γερμανία δεν παίζει με τις λέξεις. Η Γερμανία είναι πολύ ξεκάθαρη στις λέξεις. Δηλαδή, η Γερμανία ζητάει. Ακούγοντας το ρεπορτάζ του Θάνου, σου λέει: θέλουμε ό,τι έχετε δεσμευτεί να φέρετε εις πέρας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι μπροστά σας και πρέπει να το υπογράψετε. Σωστά. Πρέπει να το δεσμευτείτε. Πάντως, ήδη έχουν κερδίσει πολλά οι Γερμανοί, οι υπόποι. Με ποια έννοια? Ότι δεν θα γίνει καμία μονομερής ενέργεια από την κυβέρνηση και επίσης αναγνωρίζονται δανειακές υποχρεώσεις. Δεν έχει μπει πάνω στο τραπέζι ούτε διαγραφή χρέους, ούτε ελάφρυνση χρέους, ούτε κάποια δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα τυνάξουν λοιπόν, τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν εσύ αυτό που λες, αισιοδοξία ότι θα καταλήξουν σε μια κάποια εκτίμηση, έτσι, μια συγκεκριμένη σύνδεξη. Αυτή η εκτίμησή σου έχει να κάνει με βήματα πίσω από ποια πλευρά? Νομίζω ότι θα κάνει και ένα βήμα πίσω και η Γερμανία στην τελική απόφαση, εκτός αν είναι διατεθειμένη να μας πετάξει έξω. Δηλαδή, νομίζω όμως ότι κανένας δεν Θάνο, το θέλει. Έχουμε ένα λεπτό. Θάνο Θανασίου, να έρθω σε σένα. Είναι διατεθειμένη, πιστεύεις, η γερμανική πλευρά να κάνει κάποια βήματα πίσω, σεβόμενη και το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών, την επιθυμία και την ανάγκη και τις δυνατότητες ενός ολόκληρου λαού? Είναι λάθος η ερώτηση. Τα έχει κάνει ήδη τα βήματα πίσω η Γερμανία, διότι όλα τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν το επόμενο διάστημα είναι μέτρα τα οποία θα τα διαλέξει η ελληνική πλευρά. Γι' αυτό έγιναν οι συνομιλίες το Σαββατοκύριακο και γι' αυτό θα συνεχίζουν να γίνονται συνομιλίες τις επόμενες ημέρες και τους επόμενους μήνες. Είναι ξεκάθαρο και από τα δύο κείμενα και από όλα τα κείμενα που θα έρθουν στη συνέχεια ότι μέτρα θα αντικατασταθούν και τα μέτρα θα αντικατασταθούν με νέα μέτρα της ελληνικής πλευράς. Κανένας δεν δεσμεύει αυτή την κυβέρνηση, και ρώτησα τον Ντάισεμπλουμ και μου το απάντησε.
πολύ ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, κανένας δεν δεσμεύει και δεν ζήτησε ούτε χθες ούτε τις προηγούμενες μέρες από αυτή την κυβέρνηση να φέρει εις πέρας τα μέτρα της προηγούμενης. Μάλιστα. Διότι τα μέτρα της προηγούμενης ήταν αναποτελεσματικά, το ξέρουν και οι ίδιοι. Κανένας δεν έθεσε αυτό το αντικείμενο. Και τα δύο κείμενα προβλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, Θάνο, προβλέπουν... τα ξαναλέμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Πρέπει να σας πω επίσης ότι, όπως λένε και τα ξένα δίκτυα, κάθε φορά που πιάνει κακός καιρός στην Ελλάδα, σε τέτοιες κρίσιμες φάσεις, ότι χιονίζει στην Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Άραγε είναι καλός ή κακός χιονός. Θα γυρίσουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Όμως, πρώτα θα σας πάω στην προσφορά της σημερινής εκπομπής, που είναι πραγματικά καταπληκτική, γιατί είναι τρία λάπτοπ σήμερα. Δείτε ότι οι τρεις πιο γρήγοροι θα κερδίσουν από ένα λάπτοπ. Είναι της Lenovo. Ξεκινάτε σπουδές, το χρειάζεστε. Έχετε παιδιά στο σχολείο, επίσης το χρειάζεστε. Είστε επαγγελματίες, μια χαρά θα σας εξοπλίσει το γραφείο σας. Αν σερφάρετε στο διαδίκτυο απλώς από χόμπι και θέλετε ένα λάπτοπ καινούριο για να το κάνετε, ειδού η λύση για σας, σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε στο 14748 και το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιοι οι πιο γρήγοροι, ποιοι είναι οι τρεις πιο γρήγοροι, και θα πάρετε τα λάπτοπ αυτά στα χέρια σας για να βλέπετε τις εκπομπές μας μέσα από το site του Star και μέσα από το liveview.gr και να μας στέλνετε και μηνυματάκια. 320 GB το σκληρός, 2 GB η μνήμη, οθόνη 15,6 ίντσες, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών εξαιρετικής ανάλυσης, δικά σας στο 14.48. Καλή επιτυχία, ερχόμαστε. Στο 14.748 τηλεφωνήστε αν θέλετε να έχετε ένα καινούριο λάπτοπ σήμερα στα χέρια σας, με 380 GB σκληρό δίσκο, αποθηκευτικό χώρο δηλαδή. Μία παρατέταρτο θα ξέρουμε ποιοι είναι οι τρεις τυχεροί, οι πιο γρήγοροι που θα ακολουθήσουν τις οδηγίες πιο γρήγορα, αυτοί θα το κερδίσουν. Καλή επιτυχία σε όλους. Βλέπω το CNN μας έχει πρώτο θέμα αυτή την ώρα, έτσι. Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας είναι το κεντρικό τους θέμα αυτή την ώρα. Πάνω-πάνω, η οθόνη πάνω-πάνω που βλέπετε αναφέρεται στα ελληνικά θέματα. Ενώ το χρηματιστήριο που άνοιξε πριν από λίγο, Αλέξανδρε, πώς ξεκίνησε, αρνητικά? Αρνητικά όπως αναμενόταν, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλες πιέσεις. Υποχωρεί αυτή την ώρα 3,76% στις 827,36 μονάδες. Mm-hmm. Δεδομένο, θα μπορούσαμε να πούμε, σύμφωνα με αναλυτές, η κίνηση στην έναρξη συνεδρίασης. Περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στην ημέρα για την πορεία και του δίκτυ. Κώστα Μιχόπουλε, να έρθουμε σε σένα τώρα. Για πάμε να δούμε τις αντιδράσεις στη Γερμανία και τι λέει το Spiegel, που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουμε λίγο σήμερα το Spiegel, για το αποτέλεσμα του Eurogroup, το χθεσινό. Κάνει λόγο για ένα πολύ βαρύ κλίμα και για κήρυξη πολέμου στους 18 υπουργούς οικονομικών. Ακριβώς έτσι είναι, Πόπη. Καλή σου μέρα. Και δεν είναι μόνο το Spiegel, είναι και το Deutsche Welle. Θα διαβάσουμε και τα δύο, αν μου επιτρέψεις. Ξεκινάμε με το Spiegel όμως, όπου είναι επικριτικό το δημοσίευμα για την Ελλάδα και τους χειρισμούς του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Ανοίγει την αυλία των ξένων δημοσιευμάτων και λέει ο τίτλος «Επανάσταση πρώτων πυλών». Κάνει λόγο για ένα πολύ βαρύ κλίμα. Σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι μπορεί η ελληνική πλευρά να διαθέτει ευγενή ιδανικά από την πλευρά της. Ωστόσο, η διαπραγματευτική τακτική που ακολουθεί είναι λάθος. Δυστυχώς δεν ενεργεί ιστορικά, ενεργεί δειλά, γράφει ο αρθρογράφος. Και συνεχίζουν τα χτυπήματα στο δημοσίευμα. Οι δύο άντρες όχι μόνο αποζητούν το φθηνό χειροκρότημα των Ελλήνων συμπατριωτών τους, επιπροσθέτως λειτουργούν σαν παίκτες του πόκερ που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μπορούν να τα χάσουν όλα. Το κείμενο καταπιάνεται και με τις στιλιστικές προτάσεις που έχουν φέρει στο προσκήνιο οι δύο πολιτικοί, αναφέροντας ότι Αλέξης και Γιάννης γράφουν τη δική τους ιστορία ως επαναστάτες που θέλουν να καθιερώσουν το δερμάτινο μπουφάν και το ανοιχτό πουκάμισο. Πάμε τώρα και στην Deutsche Welle. Τι να σχολιάσουμε τώρα πάνω σε αυτό, δηλαδή. Τώρα, τι να πούμε. Για πάμε στις άλλες, τα άλλα μέσα. Έχουμε το άρθρο της Μπάρμπαρα Βέσελ στην Deutsche Welle, η οποία καταφέρεται εναντίον της ελληνικής τακτικής στη διαπραγμάτευση και κυρίως εναντίον του Γιάννη Βαρουφάκη, τον οποίο στολίζει με ούκο λίγα κοσμητικά. Πού οδηγούν όλα αυτά? Η ελληνική κυβέρνηση διέριξε τη Δευτέρα και το δεύτερο γύρο συνομιλιών στις Βρυξέλλες, κυρίως διότι οι υπουργοί οικονομικών δεν υπέκυψαν στις επιθυμίες της. Αυτό που έχει εκνευρίσει ακόμα και έμπειρους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι και οι δύο πλευρές δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσουν ένα πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο. Ο κ. Βαρουφάκης μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιάσει ούτε ένα φύλλο χαρτί με αριθμούς, δεδομένα οι προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα, είπε πως οι συνάδελφοί του θα μπορούσαν να διαβάσουν τους New York Times για να μάθουν ποιες είναι οι θαυμαστές λύσεις που προτείνει. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανακοίνωσε πως η Ελλάδα θέλει να κάνει τα πάντα για να υπάρξει μια συμφωνία και ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι
μέχρι την Τετάρτη. Μάλιστα. Και μάλιστα λέει ότι εάν ψάχνει για δουλειά ως αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, ο κύριος Βαρουφάκης, ποιος είναι ο λόγος να δημοσιεύει πρώτα τις επιθυμίες της κυβέρνησης στον Αμερικανικό τύπο και μετά να τις παρουσιάζει στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε και άλλα. Άστα, μωρέ, Κώστα. Όλα είναι στο ίδιο αρνητικό κλίμα. Άστα, τι να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, υπάρχει ένα ζήτημα που μου επιτρέπεις για το θέμα των αριθμών και των σχεδίων. Και εγώ εκεί ήθελα να μείνω. Περιμένουν μέσα σε δύο εβδομάδες να τους δώσουν το σχέδιο το οικονομικό. Ναι. Πολιτική απόφαση περιμένει η χώρα ότι θα πάρει χρόνο, ότι θα έχει χρόνο στη διάθεσή της για να παρουσιάσει ένα οργανωμένο σχέδιο. Ωραία. Αλλά θα έλεγα όμως ότι η πολιτική απόφαση για να μπορεί να δοθεί πρέπει και κάποιος να δώσει και κάποια ζητήματα. Δηλαδή, θα έλεγα το εξής. Θα καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ για το 2015. Είναι περίπου 2,5-2,8 δισεκατομμύρια αυτά τα εισπράξιμα χρήματα. Η διαπραγμάτευση θα μπορούσε να πει η ελληνική πλευρά ότι εγώ από τη λίστα Νικολούδη, το είπε ο κύριος Νικολούδης, ο υπουργός, στις προγραμματικές δηλώσεις, θα εισπράξω, προσδοκώ να εισπράξω 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, θα βρω το ισοδύναμο μέτρο χωρίς να χρειαστεί να πάρω φορούς από τα ακίνητα. Ή για παράδειγμα για το ασφαλιστικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω το βέτο για το ασφαλιστικό σε ό,τι αφορά τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Όλοι ξέρουμε ότι τα ταμεία δεν αντέχουν. Και αυτή τη στιγμή βγαίνουν πολλοί συνταξιούχοι κάτω από τα 60. Ιδίως σε παραγωγικούς τομείς όπως είναι για παράδειγμα στις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν στα 57 τους ή στα 55 τους. Γιατί να μην γίνει μια συζήτηση και να πω και κάτι ακόμα. Η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να κερδίσει εάν έβαζε επικεφαλής τον κύριο Γιάννητση. Να πει μια μεταρρύθμιση που δεν έγινε το 2000, θα γίνει το 2015. Έτσι κερδίζει διαπραγματευτικούς πόντους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το Twitter, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα ζητούν τι, για να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι στο Twitter οι υπόλοιποι. Ζητάτε δηλαδή να υπογραφεί η πρόταση που ο Ντάισε Μπλουμ έριξε χθες στο τραπέζι. Έχει ενδιαφέρον το πόσο διχασμένος είναι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι σε ένα 50-50, πρέπει να πω, γιατί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πολύ μπροστά σε δημοτικότητα η κυβέρνηση. Ναι. Ότι είναι μαζί είναι της μεγάλο μέρος του κόσμου. Υπάρχει όμως μία μερίδα πολιτών, οι οποίοι τι θέλουν ακριβώς. Ναι, θα έλεγα, δεν ξέρω τώρα τα tweet τα συγκεκριμένα, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει μια μεγάλη υψηλή δημοτικότητα. Χθες, για παράδειγμα, είδα στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση που έλεγε παράλληλα ότι το 70% των πολιτών θέλουν ευρωπαϊκή προοπτική, δηλαδή θέλουν να παραμείνουν στην Ευρώπη. Θέλουν διαπραγμάτευση, αλλά με αποτέλεσμα. Αυτό θέλουν και ενδεχομένως ο διχασμός να φαίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, έχουμε τον Στέφανο Σίσκο στη γραμμή, διότι ο Κρούγκμαν ήρθε με καινούριο, χτύπησε με καινούριο άρθρο και τι λέει αυτή τη φορά για την Αθήνα. Εκτιμά πως το πιθανότερο σενάριο είναι το σχόλιο του πάνω στο χθεσινό Eurogroup, είναι πως οι εταίροι οδηγούν την Ελλάδα στον γκρεμό ώστε να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτό είναι το συγκεκριμένο άρθρο στο προσωπικό του blog στους Times Νέας Υόρκης. Η Αθήνα πρέπει να καταστραφεί, είναι ο τίτλος του άρθρου. Στα πρότυπα του, η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Και στην ουσία λέει πως οι εταίροι επιβάλλουν την πρακτική της Καρχιδόνιας Ειρήνης, που επιβάλλει ολοκληρωτική καταστροφή του αντιπάλου ώστε να πάρει αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση. Χαρακτηρίζει ως καταπληκτικό, αλλά όχι με την καλή έννοια, το γεγονός ότι η συνεδρίαση του Eurogroup διακόπηκε αφότου διέρευσε το κείμενο που παρουσίασε ο Ντάισελ Μπλουμ και το οποίο απέρριψε η ελληνική κυβέρνηση. Ενώ υποστήριξε πως δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να υπογράψει το χθεσινό κείμενο. Υποθέτω ότι είναι πιθανό να είναι απλά ανόητη, αναφέρει για τους υπουργούς του Eurogroup, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα του 2015 δεν είναι η Ιρλανδία του 2010 και ότι με αυτό το είδος του bullying δεν θα έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Μάλιστα. Στο τέλος καταλήγει πως σε κάθε περίπτωση η έλλειψη σοφίας είναι εκπληκτική και τρομακτική για τη συγκεκριμένη πρακτική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθηγητής στο Harvard Business School, ο κύριος Γιώργος Σεραφείμ, είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Σεραφείμ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν πηγαίνουν πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια έκπληξη σε σχέση με τι γίνεται έως τώρα τουλάχιστον. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, για βάλτε λίγο κάτω σε αυτό το σκληρό παιχνίδι της διαπραγμάτευσης. Βλέπετε τις δύο πλευρές, την ελληνική πλευρά και την απέναντι πλευρά, να κινούνται έτσι όπως οι όροι των διαπραγματεύσεων όλων προϋποθέτουν? Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά θα κερδίσει δύσκολα κάτι περισσότερο αν δεν παρουσιάσει κάποια πιο συγκεκριμένα μέτρα και αν δεν παρουσιάσει κάποια ισοδύναμα μέτρα με νούμερα τα οποία θα πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους ότι δεν θα παρεκκλίνει ο προϋπολογισμός.
Αν αυτό δεν γίνει, νομίζω ότι θα είναι δύσκολη μια συμφωνία. Με αποτέλεσμα? Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα... Αυτό το κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή από μόνο του δεν είναι ένας αρασταλτικός παράγοντας το να στραγγαλίξουν την Ελλάδα, κυρία Σεραφείμ. Δηλαδή, το άγνωστο, το τι θα γίνει σε περίπτωση που μια ολόκληρη χώρα καταρρεύσει. Δεν πρέπει να σταματάει, δεν σταματάει κάποιος από το να το κάνουν πράξη. Σίγουρα δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία δεν είναι καλό ούτε προφανώς για τη χώρα και γενικότερα για τις αγορές. Και για τις αγορές, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και για τις πραγματικές αγορές, γιατί δημιουργεί αβεβαιότητα και αυτό μειώνει τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη, όμως, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και το γεγονός ότι δεν μπορείς να δημιουργείς κάποια γεγονότα τα οποία δίνουν την ευελιξία και πιθανότητα και σε άλλες κυβερνήσεις να κάνουν πίσω σε διαρθρωτικά μέτρα. Οπότε αυτό είναι που γίνεται αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να αντισταθμίσουν τα κόστη και τα ωφέλη από κάποιες παροχές τις οποίες μπορεί να γίνουν στην ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Οι λεπτές γραμμές που δεν πρέπει να σπάσουν την ισορροπία αυτή, ποιες είναι κατά την άποψή σας από την πλευρά την ελληνική, κύριε Σεραφείμ? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η όλη συζήτηση περί κάποιας ελάφρυνσης του χρέους ή το γεγονός ότι το χρέος μπορεί να μην είναι βιώσιμο είναι μια πάρα πολύ λογική συζήτηση η οποία γίνεται. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία λέει ο καινούριος Υπουργός Οικονομικών είναι σε ένα βαθμό όσον αφορά το χρέος. Είναι σε ένα βαθμό πολύ λογικά, όπως και αυτά που λέει και ο Πολ Κρούγκμαν. Δεν νομίζω ότι κάποιοι σοβαροί οικονομολόγοι ανά τον κόσμο θα διαφωνήσουν ότι ακραία περιστατικά λιτότητας βοηθούν την οικονομία. Νομίζω ότι αυτό όλοι οι σοβαροί οικονομολόγοι θα πούνε ότι δεν βοηθάει την οικονομία. Απ' την άλλη όμως πλευρά, αυτό που γίνεται είναι εξαγγελίες για το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά και αλλαγές όσον αφορά διαρθρωτικά μέτρα στις αγορές εργασίας και στην παιδεία. Και νομίζω ότι κάποια από αυτά τα μέτρα είναι τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό τρομάζουν τους Ευρωπαίους εταίρους και κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί η μέση λύση. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί όσον αφορά κάποια ελάφρυνση του χρέους, αλλά συγχρόνως κάποια μεγάλη ουσιαστικά εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Σχέση εμπιστοσύνης όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πείτε μου κάτι. Τι σημαίνει για τους πολίτες ενός μιας χώρας, ενός τεταγμένου κράτους, το να χάνουν το 40% του εισοδήματός τους και το να αλλάζουν δραματικά το εργασιακό τους, τις εργασιακές σχέσεις, τους κανόνες για αυτές, αλλά και το ασφαλιστικό τους? Τι θα γινόταν αν τα μέτρα που ελήφθησαν στην Ελλάδα λαμβάνονταν σε κάποιο άλλο σημείο της Ευρώπης ή στην Αμερική? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, γιατί όλα αυτά εξαρτούνται από το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και από την κουλτούρα ενός λαού και το πώς αντιδράει σε κάποια από αυτά τα πράγματα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι στην καρδιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και το 2009 πολλοί κόσμος εδώ στην Αμερική πλήγηκε και ήταν πολύ δύσκολο για πολλές πολιτείες όπως η Φλόριδα, η Καλιφόρνια, η Νεβάδα. Πάρα πολλοί κόσμος έχασε τις δουλειές τους και ήταν απελπισμένος. Αυτό που έκανε η Αμερικανική κυβέρνηση είναι προσπάθησε πραγματικά να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να μην χάσουν τα σπίτια τους. Αλλά συγχρόνως υπήρχαν και θεσμοί έτσι ώστε να προστατεύσουν και τις τράπεζες από τη μία να μην καταρρεύσουν, αλλά και από την άλλη και τους φορολογούμενους έτσι ώστε να μην πληρώνουν υπέρμετρα τα κόστη κάποιων λαθών τα οποία είχαν γίνει από την πλευρά των τραπεζών. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο έτσι ώστε τα κόστη να μοιράζονται με ένα σωστό τρόπο. Πάντως, αλλά σίγουρα θα ήθελα να πω ότι όταν κάποιος έχει χάσει το 40% του εισοδήματός του, τότε προσπαθεί να βρει μια λύση. Κύριε Σεραφείμ, πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες η κρίση αντιμετωπίστηκε και με αυτό που λέμε πολύ απλά τύπωμα χρήματος. Δηλαδή υπήρξε μια ποσοτική χαλάρωση. Στην Ευρώπη δεν το έχουμε δει αυτό εδώ. Αντιθέτως υπήρχε λιτότητα, δηλαδή αυστηρά λιτότητα χωρίς καμία νομισματική χαλάρωση. Είναι εφικτή μια τέτοια οδός?
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι εφικτή και αυτό το έχουμε δει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό και αν δείτε, η αμερικανική οικονομία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες και σε σχέση με την Ευρώπη. Yeah. Συγχρόνως η Ευρώπη είναι στάσιμη την ίδια στιγμή. Αυτό που πρέπει να γίνει στην Ευρώπη είναι μια νομισματική πολιτική η οποία θα είναι πιο χαλαρή, δηλαδή δεν θα στέκεται τόσο πολύ στη λιτότητα, αλλά συγχρόνως θα προωθεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και εκεί είναι που έχουμε μείνει πίσω, δηλαδή ουσιαστικά τα έχουμε κάνει και τα δύο πράγματα λάθος λίγο στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάνει ούτε το ένα σωστό, ούτε το άλλο σωστό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεραφείμ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε με τον κύριο Σεραφείμ, το Χάρβαρντ. Στον Αντώνη Αντωνόπουλο, κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα για ανακοινώσει. Σήμερα δεν είναι ανακοινώση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του υποψηφίου. Τι θα γίνει λοιπόν, Αντώνη, τι λένε οι πληροφορίες σου? Αύριο έχουμε και εκλογή Προέδρου. Ακριβώς. Στις 4 θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Εκεί ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα αποκαλύψει μεταξύ άλλων το όνομα του υποψήφιου Προέδρου για τη Δημοκρατία. Το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου έχει φύγει από τις κουβέντες. Είναι το φαβορί μέχρι στιγμής, ωστόσο να σου πω ότι συνεχίζουν να ακούγονται και άλλα ονόματα. Υπάρχουν και αντιδράσεις εκτός από την αριστερή πτέρυγα που έχει εκφράσει τη διαφωνία της πάνω σε ένα κέντρο δεξιό υποψήφιο. Υπάρχουν και άλλες φωνές βουλευτών που και αυτές είναι στο ίδιο ύφος. Να σου πω επίσης ότι αύριο στις 7.30 έχει ήδη δημοσιευθεί στην ημερήσια διάταξη της Βουλής. Θα είναι η ψηφοφορία, η ονομαστική ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κώστη Βέιμεν, να έρθουμε και σε σένα να μας πεις τι λένε τα ξένα μέσα. Τα ξένα μέσα ασχολούνται συνέχεια με την Ελλάδα από όπου η Ελλάδα και η Ουκρανία είναι τα κύρια θέματα σήμερα σε όλα τα διεθνή δίκτυα, το Sky, το CNN, τις εφημερίδες αγγλικές, τις αμερικανικές, γερμανικές. Πριν από λίγο, μάλιστα, υπήρξε ένας τίτλος του Sky News ότι η Ελλάδα προειδοποιήθηκε για καταστροφή που θα ακολουθήσει τη χθεσινή της άρνηση στο Eurogroup. Να σου πω τώρα και ένα άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στο Financial Times από τον Hans Werner Sinn, είναι ο πρόεδρος Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου του IFO, ο οποίος λέει, προτείνει μάλλον, να περιοριστεί η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ, αντί των 65 που ισχύει. Και μάλιστα το άρθρο έχει τίτλο ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει Κύπρος. Να σου πω κάτι άλλο τώρα από την άλλη άουχθη του Ατλαντικού, από την Αμερική, από το New York Times, οι οποίοι έχουν τίτλο, είναι επικριτικοί ως προς Ευρωπαίους οι New York Times. Λένε δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι οδηγούν την Ελλάδα να γίνει Βαϊμάρη του Αιγαίου. Έτσι ακριβώς αναφέρει ο τίτλος. Αναφέρονται βέβαια εκτενώς στο χθεσινό ναυάγιο των συνομιλιών στις Βρυξέλλες και το Bloomberg βέβαια αναφέρεται εκτενώς στο θέμα της Ελλάδος. Και τι λέει το Bloomberg, γιατί έχει ενδιαφέρον? Το Bloomberg αναφέρει ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ελλάδα και τους επίσημους επιστωτές της Βρυξέλλες έληξαν τη Δευτέρα μετά από τη θέση νέας κυβέρνησης της χώρας, πως δεν μπορούσε να αποδεχθεί τις προτάσεις. Και σημειώνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστήριξε ότι τα αιτήματα του Eurogroup ήταν παράλογα και απαράδεκτα. Σήμερα τα λέει αυτά το Bloomberg, έτσι. Μάλιστα. Γιατί, σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί χθες ξέρετε τι έλεγε το Bloomberg, ότι το δυνατό χαρτί του Αλέξη Τσίπρα είναι η θέση της Ελλάδας γεωπολιτικά. Και θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Βλέπω ήδη έχει έρθει κοντά μας στο στούντιο ο κύριος Φίλης, ο καθηγητής, για να μας πει ποιο είναι το ατού στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και γιατί αυτό το οικοπεδάκι που βρίσκεται σε αυτές τις συντεταγμένες στον πλανήτη Γη είναι και το μεγάλο μας όπλο, το μεγάλο μας, το καλό μας χαρτί. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο ο καθηγητής. Λοιπόν, πάνω βάλε με ένα τελευταίο σχόλιο στην ιστορία. Δώσουμε ένα χρονικό ορίζοντα επίλυσης του όλου θέματος. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θεωρητικά πρέπει να ζητήσουμε. Ουσιαστικά το γύρο και να ληφθεί η απόφαση. Εγώ θα έλεγα... Έχουμε εμείς την μπάλα στα χέρια μας, έτσι, η ελληνική πλευρά. Είναι η μπάλα σε εμάς. Αυτό βέβαια είναι λιγάκι και η καυτή πατάτα, δεν είναι απλώς η μπάλα. Ναι, και η λίγο. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς. Είναι από αυτές που πρέπει να σε ζογκλέρει. Να την κρατήσεις. Πιστεύω πάντως ότι θα βρεθεί τελικά ο απομηχανής Θεός. Και η Ελλάδα. Ο απομηχανής Θεός. Θα υπάρξει μια λύτρωση, δηλαδή θα υπάρξει μια λύση. Ήδη η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει πολύ. Η Κομισιόν θέλει τη συμφωνία. Αυτό που μένει να πιστεί είναι ο Σόιμπλε. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι είναι. Ότι θα τα βρούμε. Ναι, ότι θα έρθει ο απομηχανής. Μακάρι. Έχει καθαρίσει αυτιά, ακούει και τέτοια. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Αφού πρώτα σας θυμίσουμε ότι έχουμε 3 λάπτοπ τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε τηλεφωνώντας στο 14748. 360 GB αποθηκευτικός χώρος για το κάθε ένα από αυτά. 15,6 ίντσες η οθόνη. Αν είστε στο πανεπιστήμιο, αν έχετε παιδιά στο σχολείο, αν σας αρέσει να σερφάρετε ή αν είστε επαγγελματίας και θέλετε να ανανεώσετε τον εξοπλισμό του γραφείου σας,
Εδώ τρία λάπτοπ σας περιμένουν. Με ένα τηλεφώνημα στο 14748, όποιος ακολουθήσει πιο γρήγορα τις οδηγίες, το μεσημέρι θα έχει και ένα από τα τρία λάπτοπ στα χέρια του. Ο πρώτος πιο γρήγορος, ο δεύτερος πιο γρήγορος, ο τρίτος πιο γρήγορος. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε γυρίσει πάλι κοντά σας. Το 14748 είναι ανοιχτό και περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα για να πάρετε ένα υπέροχο λάπτοπ στα χέρια σας το μεσημέρι. Και επειδή είναι τρία τα λάπτοπ που προσφέρουμε, προσέξτε, είναι πολύ μεγάλες και οι πιθανότητές σας να είστε ανάμεσα στους τυχερούς. Οπότε σηκώστε το τηλέφωνο και διεκδικήστε το. 360 GB αποθηκευτικός, 15,6 ίντσες οθόνη, ένα λάπτοπ κόσμημα, πάρα πολύ ελαφρύ, πανέμορφο, μεγάλη οθόνη για να εργαστείτε είτε για το σχολείο, το πανεπιστήμιο, να σερφάρετε, να βλέπετε την εκπομπή μας. Υπέροχο λάπτοπ, 14748 δικό σας. Τα social media είναι επίσης ανοιχτά και βλέπουμε τα δικά σας μηνύματα. Μας ρωτάτε τι εννοούσε το Bloomberg όταν έλεγε χθες ότι το καλύτερο χαρτί του Τσίπρα είναι ο διεθνής ρόλος της Ελλάδας. Φωνάξαμε τον κύριο Φίλη κοντά μας. Είναι διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλημέρα κύριε Φίλη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ποια είναι λοιπόν αυτό το ισχυρό χαρτί, η θέση της χώρας μας, τι εννοούν οι ξένοι όταν το λένε αυτό? Υπάρχουν, κυρία Τσαπανίδου, νομίζω δύο επίπεδα ανάλυσης σε αυτό. Το μεν ένα, που είναι και το πιο ρεαλιστικό, είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής η οποία φλέγεται. Αν δούμε τα βορειοανατολικά μας σύνορα, έχουμε την Ουκρανία η οποία βρίσκεται σε αποσταθεροποίηση. Συζητήσαμε σχετικά την Παρασκευή, φαίνεται ότι η εκεχηρία δεν μπορεί να τηρηθεί. Αν έρθουμε νοτιότερα, θα δούμε ότι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στη Συρία, είτε στο Ιράκ, η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη. Έχουμε τον ISIS να ελέγχει πλέον ένα μεγάλο γεωγραφικό κομμάτι της περιοχής. Έχουμε μία νέα... Στο τελευταίο βίντεο αυτές οι απειλές κατά της Ρώμης είναι απίστευτο. Ήταν ανατριχιαστικό είναι πραγματικά. Είναι ανατριχιαστικό ακριβώς όπως το λέτε. Και μάλιστα αυτό δεν αφορά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά πλέον έχουν μετακινηθεί στη Βόρεια Αφρική. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή μία μετατόπιση γεωγραφική του τρομοκρατικού δικτύου που είναι άκρος ανησυχητική. Έχουμε τις ορδές μεταναστών οι οποίοι και προσφύγων οι οποίοι ακριβώς υπό αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες αναγκάζονται να αναζητήσουν κάπου αλλού ένα καλύτερο μέλλον. Οι χώρες περιοχής ήδη, η Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανος, αισθάνονται πολύ μεγάλη πίεση από αυτά τα μεγάλα αριθμητικά νούμερα μεταναστών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και βέβαια έχουμε και στα Βαλκάνια, να μην το λησμονούμε αυτό, εσχάτως την αναβίωση εθνικισμών. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται με τον αλβανικό εθνικισμό, με τον αλυτρωτισμό. Βλέπουμε τι γίνεται με τη Σερβία. Βλέπουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια δυστυχώς απομακρύνεται η ευρωπαϊκή τους προοπτική, άρα βρίσκονται υπό ακόμα μεγαλύτερες συνθήκες πίεσης. Άρα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον που προσπάθησα σε αδρές γραμμές να περιγράψω, είναι εύλογο να μην επιθυμεί κανείς να δημιουργηθεί μια νέα μαύρη τρύπα και μάλιστα μια χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Πρακτικά δηλαδή, αυτό τι δυσκολίες θα είχε. Βγαίνοντας από μια Ευρωζώνη, βγαίνοντας από την Ευρωζώνη η Ελλάδα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κανείς δεν το απευχόμαστε όλοι βεβαίως, δεν σημαίνει ότι θα φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, όχι, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα από μια συγκρουσιακή πορεία η οποία θα καταλήξει σε τυχόν έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, τα δεδομένα πλέον θα είναι πολύ διαφορετικά. Η Ελλάδα δεν θα είναι ένας εταίρος είτε για τους Ευρωπαίους είτε για τους Αμερικανούς ελεγχόμενος, ένας εταίρος προβλέψιμος, ένας εταίρος αξιόπιστος, και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί ο ξένος παράγοντας και ειδικά οι δυτικοί μας σύμμαχοι να αισθάνονται κάποιο είδους ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε σχέση με πιθανή στροφή της Ελλάδος προς την Ανατολή. Είτε αυτό αφορά στην Κίνα, είτε αυτό αφορά στη Ρωσία. Αυτό είναι βεβαίως το ένα κομμάτι, ίσως το μισογεμάτο ποτήρι. Απ' την άλλη, μία απομόνωση της χώρας από την Ευρωζώνη δεν θα σήμαινε ότι θα άνοιγαν και όλα τα μέτωπα έτσι ώστε να διεκδικήσουν ό,τι θέλουν να διεκδικήσουν οι απέναντι από εμάς. Με τους γείτονες έχουμε ανοιχτά θέματα αιώνων. Μα το να αποκοπούμε, λοιπόν, κυρία Τσαπανίδου, από την ευρωπαϊκή οικογένεια και κατ' επέκταση από τη δυτική οικογένεια, θα ήταν για τη χώρα δυνάμει καταστροφικό. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας, είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα πάντα, και όταν λέω πάντα εννοώ ιστορικά, κέρδιζε βρισκόμενη μέσα σε συμμαχίες. Όχι βρισκόμενη εκτός συμμαχιών μόνη της να αντιμετωπίζει τις τεράστιες προκλήσεις, οι οποίες όπως ορθά αναφέρατε είναι και διαχρονικές. Θέλω δηλαδή να πω ότι μια τέτοια εξέλιξη για τη χώρα είναι δυνάμει καταστροφική. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι κανείς το συζητάει αυτό.
Το αν το επικαλούμαστε ως διαπραγματευτικό ατού είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου μόνο σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος που αναφέρθηκα στη Ρωσία και την Κίνα, να κάνω μία παρατήρηση. Δεν θεωρώ ότι είναι επίκαιρο, θεωρώ αντιθέτως ότι είναι και άτοπο και πιθανότατα και δεν έχει και στοιχεία έτσι αποτελεσματικής παρέμβασης το να επικαλούμαστε την πιθανή προσέγγιση είτε με τη Ρωσία είτε με την Κίνα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, το οποίο μπορεί να γίνει συμπληρωματικά ως προς την δυτική μας ιδιότητα και πρέπει να γίνει, θέλουμε μια πολύ σχηδή εξωτερική πολιτική, το να γίνει όμως κάτι τέτοιο απαιτεί σχεδιασμό, απαιτεί πρόγραμμα και πάνω απ' όλα απαιτεί χρόνο. Το να επικαλούμαστε λοιπόν εμείς με μια ευκαιριακή αντίληψη, οπορτουνιστική, ότι αν εσείς δεν μας κάνετε τη χάρη, θα στραφούμε κάπου αλλού, είναι λάθος, ειδικά στη συγκυρία την οποία συζητάμε. Μάλιστα. Είναι όμως κάτι πολύ διαφορετικό το να συμπληρώσουμε τις συμμαχίες τις οποίες έχουμε ήδη, αναπτύσσοντας έτι περαιτέρω και εμβαθύνοντας σχέση μας με άλλα κράτη. Μάλιστα. Και εκτός Δύσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φίλη, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε την σύνδεσή μας με Αριστοτέλους και μέσω ipop.gr. Πάμε στη Λία για να δούμε χιόνι. Χιονίζει ή το σταμάτησε τώρα? Χιονίζει ακόμα, Πόπη. Είχαν πει με το ορολόγιο ότι θα δούμε χιόνι σήμερα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και όντως έτσι έγινε. Από λίγο μετά τις 10 άρχισε να χιονίζει εδώ, στην πλατεία Αριστοτέλους που βρισκόμαστε εμείς. Είναι αραιή η χιονόπτωση. Μπορώ να σου πω ότι μία δυναμώνει, μία γίνεται χιονόνερο. Έχουμε βέβαια τσούχτερο κρύο. Φοράμε 100 ρούχα ο καθένας για να αντέξουμε. Ο υδράργυρος σήμερα ακόμα και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 3 με 4 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο, λένε οι μετεωρολόγοι, από το μεσημέρι και μετά. Καμία σχέση η εικόνα με αυτή που είχαμε χθες. Είχαμε τον ήλιο, ήμασταν μια χαρά. Περπατούσε ο κόσμος και απολάμβανε τη βόλτα του. Σήμερα ντυμένοι όλοι πολύ χοντρά και με προσοχή, ειδικά στο δρόμο, ειδικά οι οδηγοί, γιατί έχουμε και την ολισθηρότητα, έχουμε και τον παγετό. Παρόμοιο το σκηνικό όμως λοιπόν είναι και στις γύρω περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χιονίζει από το πρωί στο Ωραιόκαστρο και το Δερβαίνη, αλλά και στη Χαλκιδική, σε Αρναία και Πολύγυρο. Και εκεί χιονίζει από νωρίς το πρωί και χρειάζονται και αντιληστητικές αλυσίδες στα οχήματα, στους επαρχιακούς δρόμους Θεσσαλονίκης Αρναίας, Βαρβάρας Ολυμπιάδας και Νεοχωρίου Βαρβάρας. Ωραία εικόνα, πολύ ωραίο το σκηνικό. Φαντάζομαι ότι στα ορεινά που θα το στρώσει και λιγάκι θα είναι ακόμα καλύτερα και για τις οικογένειες για να πάνε να παίξουν με τα παιδάκια μετά. Έτσι και μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το να βλέπεις το χιόνι, καταπληκτικό, ε. Καταπληκτικό, πραγματικά. Χριστίνα Ρίγου, καλημέρα. Θα το στρώσει στην πόλη μέσα, θα χιονίσει και προς τα μας κάτω? Τι γίνεται, τι καιρός έχουμε, έρχεται στην Ελλάδα? Καλημέρα, καλημέρα. Θα χιονίσει και προς τα μας κάτω. Έχουμε να κάνουμε βέβαια με μια ψυχρή εισβολή την Τρίτη από γι' αυτό το έτος. Όπου τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι το έντονο κρύο. Σε πολλές περιοχές ορεινές το θερμόμετρο μέσα στη νύχτα θα φτάσει τους μείον 10 με μείον 12 βαθμούς, αλλά και σε παιδινές περιοχές ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, το κρύο θα είναι τσουχτερό. Θα έχουμε βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και χιόνια ακόμα και σε παιδινά τμήματα της βόρειας και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Πόσο θα κρατήσει αυτό το κύμα? Μέχρι και την Πέμπτη, δηλαδή από Παρασκευή θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός. Απλά θα ήθελα να πω ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε την δυναμική του χιονιά της προηγούμενης εβδομάδας. Με μία εξαίρεση την Τετάρτη το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης, που περιμένουμε έτσι μία έξαρση φαινομένων στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Οι θερμοκρασίες πώς θα είναι, Χριστίνα, στην Αθήνα? Ιδιαίτερα χαμηλές, μέχρι 3-4 βαθμούς Κελσίου. 3-4 βαθμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί έμεινα στη θερμοκρασία στην Αθήνα? Γιατί τα παιδιά, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα υποφέρουν ακόμη περισσότερο. Είναι στη γραμμή μας ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Δημόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Δημόπουλε. Σας ακούσαμε να λέτε ότι οι φοιτητές σας κάνουν μάθημα σε αίθουσες ψυγεία. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε της τρέχουσας καθημερινότητας, τέτοιου είδους δηλαδή στο Πανεπιστήμιο? Δεν μπορείτε καν να αντιστάνετε τις αίθουσες? Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε να δείτε, όπως γνωρίζετε υπάρχει μια υποχρηματοδότηση του Πανεπιστημίου, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2009, με μια συνολική μείωση της στήριξης από την πολιτεία κατά 70%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για να καλυφθούν οι στοιχειώδες ανάγκες του Πανεπιστημίου, όπως είναι η φύλαξη, η καθαριότητα, η θέρμανση. Μάλιστα. Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου,
να συνδεθούν όλες οι μονάδες σε ένα βάθος ολίγων μηνών με φυσικό αέριο, mm-hmm. το οποίο θα οδηγήσει και σε εξοικονόμηση ενέργειας, σε μια πιο σταθερή παροχή ενέργειας και σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Και στο μεταξύ τι γίνεται, μέχρι τότε τι θα γίνεται, κύριε Δημόπουλε, τα παιδιά... Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι τα κτίρια στην Πανεπιστημιούπολη έχουν εκτιστεί τη δεκαετία του 70 και δυστυχώς τότε δεν υπήρχε η πρόβλεψη για κτίρια τα οποία να έχουν υποδομές για ξέρετε, διατήρηση mm-hmm. και της ενέργειας. Επομένως, αυτό έχει σε αποτέλεσμα να είναι αρκετά ενεργοβόρε κτίρια. Η προσπάθεια την οποία καταβάλουν, εγώ δεν έχω αναλάβει ακόμα, καταλάβουν οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη του Πανεπιστημίου, είναι να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες στο μεγαλύτερο Μάλιστα. βαθμό. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Δημόπουλε. Θα το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα, να δούμε πώς θα πηγαίνει το οικονομικό θέμα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά όταν μιλάμε για κακοκαιρία, εννοούμε αυτό που θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του Κωστή του Βέιμου που έχει συγκεντρώσει τα πλάνα και που συμβαίνει στις ΗΠΑ. Ιστορικό ρεκόρ χιονοπτώσεων στη Βοστόνη, με πόλεις να έχουν κυριολεκτικά θαυτεί κάτω από το χιόνι. Βέβαια, υπάρχουν και τα ευχάριστα, όπως βλέπεις, Πόπη, τα παιδάκια που παίζουν πάνω στο χιόνι, αλλά οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ακούγαμε πριν για 3-4 βαθμούς. Εδώ οι θερμοκρασίες φτάνουν πολλούς βαθμούς κάτω από το 0. Και το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 2 μέτρα. Ακριβώς. Ειδικά στη Βοστόνη είναι το περισσότερο χιόνι που έχει πέσει μέσα σε ένα μήνα από το 1872. Αλλά δεν είναι μόνο η Βοστόνη, και στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια, επίσης έχει πληγεί από το χιονιά τις τελευταίες ημέρες και εκεί το χιόνι, όπως είπες και εσύ, έχει περάσει σε ορισμένα σημεία τα 2 μέτρα. Βέβαια, δεν λείπουν και αυτοί που το απολαμβάνουν παίζοντας και κάνοντας αυτά τα χειμερινά σπορ που κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνονται. Αλλά ο κόσμος βέβαια βάζει όσο περισσότερα μπορεί για να αντέξει το κρύο. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο από την Αμερική πάλι. Ένα δυστύχημα. Βλέπουμε εδώ μια τρομερή έκρηξη που σημειώθηκε μετά από εκτροχιασμό τρένου στη Δυτική Βιρτζίνια. Έγινε όλο αυτό το σύννεφο της φωτιάς μετά το πετρέλαιο το οποίο μετέφερε το τρένο χύθηκε σε ένα ποταμό στον οποίο έπεσε και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Βέβαια, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ειδοποιήθηκαν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους καθώς η ατμόσφαιρα έγινε αποπληκτική για πολλές ώρες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κατερίνα Παναγωπούλου, θα έρθει κοντά μας Κατερίνα Παναγωπούλου για να μας πει τι αποφάσεις πήρε ο κύριος Κατρούγκαλος σε συνεργασία με τον κύριο Στρατούλη όσον αφορά την πολιτική επιστράτευση. Αποφάσισαν να την καταργήσουν, Κατερίνα? Όχι, αποφάσισαν την κατάργηση του θεσμού της πολιτικής επιστράτευσης με έναν μόνο αστερίσκο. Εξαιρούνται, όπως λέει η απόφαση, έκτακτα περιστατικά και θέματα τα οποία απειλούν την δημόσια υγεία. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν θα ισχύει ο θεσμός της πολιτικής επιστράτευσης. Ήδη από τις 30 Ιανουαρίου έγινε άρση της πολιτικής επιστράτευσης που ίσχυε για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, τον ΑΔΜΙΕ και τον ΔΔΕ. Υπέγραψε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Να θυμίσουμε ότι είχαν δημιουργηθεί έντονες συζητήσεις όταν είχε γίνει πολιτική επιστράτευση των εργαζομένων στο μετρό, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και πλέον το μέτρο θα πάψει να ισχύει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εξελίξεις, σοβαρές εξελίξεις στο δικαστικό ρεπορτάζ. Παναγιώτη Στάθη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ποπή. Είχαμε ένταλμα σύλληψης Αμερικανού πράκτορα για τη συνυπόθεση των υποκλοπών. Ακριβώς. Έχουμε ένα ένταλμα σύλληψης. Θα σου έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά που καταζητείται επισήμως από τις ελληνικές αρχές ένας πρώην πράκτορας της CIA, ένα επιχειρηματικό στέλεχος του κλιμακίου της CIA στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα 65χρονο Αμερικανό, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στις τηλεφωνικές υποκλοπές σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και υπουργών της κυβέρνησής του. Πρόκειται για έναν 65χρονο άνδρα που μένει στο Maryland των ΗΠΑ με τα αρχικά WP, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές εντοπίστηκε να αγοράζει 4 συσκευές κινητών τηλεφώνων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως καρτοκινητά σκιές στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το 2004, να θυμίσω, μάλιστα φέρεται τα συγκεκριμένα κινητά να τα είχε αγοράσει η σύζυγός του, η οποία αναγνωρίστηκε από μάρτυρα τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι βρέθηκε και μία σύνδεση τηλεφώνου τα συγκεκριμένα να καταλήγει σε στοιχεία συνδρομητή πρεσβεία ΗΠΑ Βασιλής Σοφίας 91,
Ενώ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος πήγαινε, ερχόταν εκείνο το διάστημα στην Αθήνα, απομακρύνθηκε μετά τις υποκλοπές και επανήλθε τον Αύγουστο του 2005 με την ιδιότητα του πρώτου γραμματέα της Πρεσβείας των ΗΠΑ. Υπήρξε επαφή ανακριτή και του δικηγόρου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, είχε πει ότι θα έρθει στην Ελλάδα να δώσει εξηγήσεις και στοιχεία. Τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ, γι' αυτό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Κλείνοντας, να σου πω, ξέχασα να σου πω, Πόπη, πολύ σημαντικό ότι ενδεχομένως λένε οι αρχές ότι μπορεί να έχει εμπλοκεί το συγκεκριμένο πρόσωπο και με ένα σχέδιο, το σχέδιο Πυθία, που φέρεται να αφορούσε σε σχέδιο δολοφονίας του τότε πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμανλή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ζούμε σε μια χώρα που η λέξη μηχανογράφηση είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα. Έχουν πέσει πολλά λεφτά από την Ευρώπη στις προηγούμενες δεκαετίες για να επιτευχθεί αυτό. Πολύ περιορισμένα πάντα τα αποτελέσματα. Και όταν κάτι καταφέρταμε να το μηχανογραφήσουμε, δεν μπορούσαμε ποτέ να το ενώσουμε με άλλους οργανισμούς, να τα ενοποιήσουμε όλους τους οργανισμούς, να τους κάνουμε τέλος πάντων σε σύνδεση μεταξύ τους, έτσι ώστε να μειώνεται και η γραφειοκρατία, να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης και να ξέρει και το κράτος τι του γίνεται. Είμαστε τώρα μπροστά σε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη που, όπως όλα δείχνουν, και θα μας επιβεβαιώσει τώρα και ο καλεσμένος μας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Στεφάνου. Καλή σας μέρα, κύριε Στεφάνου, καλώς μας ήρθατε. Είμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο βήμα. Όλα τα νοσοκομεία της χώρας θα συνδεθούν, έτσι ώστε το κράτος να ξέρει τις ελλείψεις, τα έξοδα, τις ανάγκες των νοσοκομείων όλων, αλλά και ο πολίτης να μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Στεφάνου? Με τη βοήθεια είναι μια του σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Θα δημιουργηθεί, έχει υπογραφεί ήδη η συμφωνία αυτή με απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου, του ΕΔΕ και του Υπουργείου Υγείας. Θα ενταχθούν, όπως είπατε πολύ σωστά, τα νοσοκομεία για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την υγεία, την έρευνα, όποια δραστηριότητα και αν έχουν, στο λεγόμενο νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον. Αυτό το κέντρο είναι το τέταρτο μάλλον. Υπάρχει ένα στο Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει ένα άλλο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, υπάρχει στο Φράγμα του Λούρου και αυτό είναι το τέταρτο. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα προσφέρει το έμψυχο υλικό του. Θα ήθελα να σας πω ότι ήταν από τους προτεργάτες της δημιουργίας του ΕΔΕ, το Πανεπιστήμιό μας. Έχουμε επενδύσει σε εξοπλισμό προς αυτό το θέμα και επίσης θα παρέχουμε και τους χώρους για την δημιουργία αυτού του δικτύου. Πότε, για πότε μιλάμε, πότε θα είναι έτοιμο όλο αυτό και τι θα καταλαβαίνει και ο πολίτης, κύριε Στεφάνου, ο ασφαλισμένος, ο ασθενής, όποιοι έχουν να κάνουν με νοσοκομεία, τι θα δουν να αλλάζει στην πράξη? Φαντάζομαι ότι θα έχουν καλύτερες υπηρεσίες, τα πράγματα δεν θα γίνονται με τον αργό τρόπο που γίνονται τώρα και θα επιταχυνθούν οι χρόνοι για να έχουν οι άνθρωποι αυτές τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Και προφανώς ένα άλλο σημαντικό θέμα, μην ξεχνάμε ότι τα νοσοκομεία έχουν και μια έντονη επιστημονική δραστηριότητα και αυτή η δραστηριότητα θα πει σε ένα μεγάλο δίκτυο ήδη που υπάρχει για τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούγεται εξαιρετικό. Από πότε θα τρέξει, πότε θα το δούμε να γίνεται πράξη? Έχουμε υπογράψει την σύμβαση, όπως σας είπα, και θα αρχίσουν οι εργασίες για την εγκατάσταση των χώρων. Είστε καταπληκτικοί στην Κρήτη, πρέπει να σας πω, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι η δουλειά που γίνεται κάτω στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι σπουδαία. Κοιτάξτε, είμαστε δημόσιοι λειτουργοί και κάνουμε το καθήκον μας απέναντι σε αυτό που μας έχει εμπιστευτεί η πολιτεία. Κύριε Στεφάνου, καλή συνέχεια, εύχομαι. Και μακάρι να μπορούμε να τα λέμε έτσι και με ευχάριστες ειδήσεις. Κάτι δηλαδή που να μας κάνει να χαμογελάμε κι εμείς και να λέμε: να βρε, παιδί μου, γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα. Γίνονται πράγματα και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτής της χώρας, που πολλοί τα έχουν βάλει και κάτω και τα χτυπάνε αλίπητα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, εσείς θα πάρετε το τηλέφωνο τη συσκευή σας, θα καλέσετε το 14748, θα ακούσετε ένα μήνυμα, θα σας ζητήσουν να πατήσετε πολύ γρήγορα, όσο μπορείτε πιο γρήγορα, συγκεκριμένο πλήκτρο στο τηλέφωνό σας. Ο πρώτος που θα το πατήσει πιο γρήγορα θα κερδίσει αυτό το λάπτοπ και οι δύο επόμενοι, οι τρεις δηλαδή στο σύνολο πιο γρήγοροι, θα κερδίσουν από ένα λάπτοπ με όλη μας την αγάπη. Στο 14748, σηκώστε τώρα το τηλέφωνο και διεκδικήστε τα. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για να δούμε όλες τις ειδήσεις της ημέρας και ό,τι τρέχει τώρα και στις Βρυξέλλες, εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας από χθες.
Έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Να δώσω και τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, με τον οποίο μιλάω μέσω των μηνυμάτων. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Μου έχεις λείψει πολύ, Δημητράκο μου. Τρία λάπτοπ έχουμε σήμερα. Σηκώστε το τηλέφωνο και πάρτε στο 14748 και σε καλή μεριά όποιος το κερδίσει το λάπτοπ αυτό, για το σπίτι, για το γραφείο. Ολοκένουργια, εξαιρετικά, με μεγάλες οθόνες, να μπορείτε να εργαστείτε με την άνεσή σας δηλαδή. Και δικά σας για τους πρώτους τρεις πιο γρήγορους ή πιο γρήγορες, στο 14748 θα τα διεκδικήσετε. Και ελπίζω με όλη μου την καρδιά να τα πάρουν και άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου λάπτοπ. Έτσι, να αποκτήσουν το πρώτο τους λάπτοπ μέσα από τη δική μας την εκπομπή. Έρχομαι να καλωσορίσω τον κύριο Αλέκο Καλύβη κοντά μας, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Δεν είναι ωραίο που κάθομαι και βάζω όλη την ιδιότητα εγώ, ε? Τι λέω, όλη την ιδιότητα. Μέλος πολιτικής γραμματείας. Μέλος πολιτικής γραμματείας. Από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ο κύριος Καλύβης και μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κουμουτσάκο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη βασική ερώτηση. Πού βρισκόμαστε και πού πάμε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, η οποία συν το χρόνο έγινε δυσκολότερη και μάλιστα αποδείχθηκε ότι με την πίεση των Γερμανών υπήρξαν υπαναχωρήσεις και εκβιασμοί, τους οποίους, εντάξει, λογικά τους έχεις μέσα στην εκτίμησή σου, αλλά ξεπέρασαν σε ομότητα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η δήλωση του κυρίου Σόιμπλε χθες το μεσημέρι προδιέγραψε την στάση της. Περί ανόητων των Ελλήνων και ανεύθυνης κυβέρνησης. Ναι, 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 ήταν η ταμείο πρόκληση αυτή. Έχουμε καινούργια δήλωση τώρα, πρωινές δηλώσεις. Για να δούμε λίγο τι περιμένουν τώρα οι ξένοι από την Ελλάδα. Για να δούμε λίγο τι δήλωση έχει γίνει. Well, I hope that they will ask for an extension of the program. And once they do that, we can allow flexibility inside the program. They can put in their political priorities. Of course, we will see whether the program remains on track, but that is the way forward. But it really is up to the Greeks. We cannot make them, or we will not ask them. It really is up to them. But we stand ready to work with them. Λοιπόν, δηλώσεις Dijsselbloem λίγα λεπτά πριν τις πήραμε και τις υποτιτλήσαμε. Περιμένουν από εσάς να κάνετε το επόμενο βήμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος έχει συμμετάσχει σε διαπραγμάτευση ξέρει ότι υπάρχει μια διαδικασία σκλήρυνσης της τάσης για να φέρει στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Ακολουθούν σκληρή στάση από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι. Θα ακολουθήσουμε και εμείς σκληρή στάση και πιστεύουμε ότι μένουμε στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων και έχουμε την γνώμη ότι μπορεί να υπάρχει εξέλιξη, ανεξάρτητα από τη σκλήνηση που εμφανίζεται σήμερα. Θέλω να τονίσω πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα στην ελληνική πλευρά. Είναι αδιανόητο να μας ζητούν πρώτα απ' όλα να εφαρμοστεί το μνημόνιο, δηλαδή να υπογράψουμε μια κυβέρνηση η οποία μόλις εκλέχθηκε με ακριβώς αντίθετη εντολή να υπογράψουμε την παράταση του μνημονίου. Είναι κάτι που γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι δεν πρόκειται να το κάνουμε, εάν επιμείνουν σε αυτή τη λογική. Και όχι απλά και λόγω της εκλογικής, ας πούμε, τιμιγορίας, αλλά διότι το πρόγραμμα αποδείχθηκε και αποδεικνύεται καταστροφικό. Άρα το να συνεχίσεις με την επιμονή που θέτουν οι Ευρωπαίοι μια πολιτική η οποία καταστρέφει τη χώρα, θα ήταν αδικαιολόγητο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο και από σας, κύριε Κουμουτσάκο, για τα όσα γίνονται. Χθες το βράδυ, κυρία Τσαπανίδου, είχαμε μία μείζωνα, μία πολύ μεγάλη εμπλοκή. Ευτυχώς δεν είχαμε ρήξει. Ακόμα η συμφωνία είναι εφικτή και είναι στο χέρι της κυβέρνησης πώς διαπραγματευτεί. Θέλω μόνο να πω το εξής, ότι ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ της Ελλάδας. Εξασθενεί η οικονομία και εξασθενεί η διαπραγματευτική μας θέση. Αυτό είναι αντιληπτό από τους πάντες, ότι όσο μένει σε κρεμότητα μια κατάσταση, και να πω και δύο πράγματα για την εντολή. Θα πείτε, απλά θέλω να καταλάβω τι εννοείτε όταν λέτε ότι ο χρόνος υπάρχει για να προχωρήσουμε σε μια λύση. Τι θέλω να πω ότι ακόμα η συμφωνία είναι εφικτή. Δηλαδή, να σας πω ότι η συμφωνία αυτή την οποία θα μπορεί να υπογράψει η κυβέρνηση, να αποδεχτεί ο ελληνικός λαός και να αποδεχτούν και οι Ευρωπαίοι από την άλλη πλευρά. Το ρωτάτε σε μένα ως να είμαι εγώ η κυβέρνηση και να έχουμε εμείς την ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Όχι, εσείς πώς τη βλέπετε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τη συμφωνία. Να υπογράψει δηλαδή η κυβέρνηση το χαρτί που πέταξε χθες ο Dijsselbloem στο τραπέζι. Κυρία Τσαπανίδου, δεν επιμείνει στη θέση της ζητώντας κάτι παραπάνω. Η ευθύνη της διαπραγμάτευσης ανήκει στην κυβέρνηση. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω
τη μία ή την άλλη πρόταση, όταν δεν έχω το σύνολο της πληροφόρησης. Η ευθύνη της διαπραγμάτευσης είναι στην κυβέρνηση. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε την κατεύθυνση μιας εθνικής προσπάθειας, η οποία θα κριθεί από το αποτέλεσμά της, όχι από την πρόθεση των διαπραγματευομένων, όχι από τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από το αποτέλεσμα το οποίο θα κρίνει ο ελληνικός λαός, η Βουλή. Ζητάμε ενημέρωση. Δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής τον οποίο δέχεται η κυβέρνηση, όπως επίσης δεν ξέρουμε, και αυτό είναι το σοβαρότερο, ποιο είναι το κόστος για τη χώρα που η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αποδεχθεί. Διότι σε κάθε διαπραγμάτευση, είναι ένα δούνε και λαβήν, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το κόστος μιας συμφωνίας που η κυβέρνηση θεωρεί ότι η χώρα μπορεί να αντέξει. Και ένα τελευταίο. Επειδή ακούω τα περί εντολής, απόλυτα σεβαστό επιχείρημα. Δύο πράγματα όμως. Πρώτον απ' όλα, η εντολή του ελληνικού λαού προς το ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση είναι να βελτιωθούν τα πράγματα. Η ουσία αυτό είναι της εντολής. Κάντε τα καλύτερα. Δεν είναι εντολή να γίνουν χειρότερα. Και αν πάμε σε ρήξη, η δική μας εκτίμηση θα γίνουν χειρότερα. Άρα η κυβέρνηση θα κινείται εκτός της εντολής που έχει, της δημοκρατικής εντολής. Και ένα τελευταίο. Η εντολή δεν δεσμεύει μόνο το ένα μέρος της διαπραγμάτευσης. Εντολή λαϊκή, δηλαδή τη στήριξη των λαών τους, έχουν και άλλα, τα άλλα διαπραγματευόμενα μέρη. Και θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Είμαι πολύ ανήσυχος με αυτό που μόλις ακούστηκε από τον κύριο Καλύβη. Σκληραίνουν εκείνοι, θα σκληρύνουμε και εμείς. Μπαίνουμε σε ένα σπιράλ σκλήρυνσης. Μοιάζει λιγάκι με μία τόπα και κάπου αλλού, με την λογική του ψυχρού πολέμου που λεγόταν αμοιβαία βεβαιωμένη καταστροφή. Και τα δύο μέρη, επειδή φοβάται το ένα μην καταστρέψει το άλλο, μένουν σε μια ισορροπία. Μόνο που αυτή η στρατηγική, ξέρετε, θέλει μεγάλη εμπειρία, θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλη ψυχραιμία. Και αυτά τα οποία βλέπω. Σέβομαι την ακαδημαϊκή πορεία του κυρίου Βαρουφάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η γνώση του ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης δεν την βλέπω. Η ψυχραιμία δεν λείπει. Απολύτως ψύχρεμη είναι. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Όσο σημαντικό είναι και μπορώ, αν μου επιτρέπετε, να επικαλεστώ μία περίπου εξάχρονη εμπειρία διαπραγμάτευσης ως διπλωμάτη στις Βρυξέλλες και μία πεντάχρονη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σας πω κάτι. Στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, γι' αυτό είπα ότι ο κ. Βαρουφάκης έχει μία σεβαστή ακαδημαϊκή πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει την ουσία της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης. Είναι τόσο σημαντικό το επιχείρημα, το τι ζητάς, όσο και ο τρόπος με τον οποίο ζητάς. Φοβάμαι ότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο φέρεται ο κ. Βαρουφάκης νομίζω ότι ενοχλεί πάρα πολύ την ατμόσφαιρα της διαπραγμάτευσης και αυτό είναι κακό για τη διαπραγμάτευση. Είναι καταδικαστέα και απορριπταία απολύτως η δήλωση του κυρίου του Υπουργού των Οικονομικών, του κυρίου Σόιμπλε. Mm-hmm. Έτσι, προσέβαλε έναν ολόκληρο ελληνικό λαό. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι με αλαζονία μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα. Άλλο αλαζονία και άλλο σκληρή διαπραγμάτευση. Τρέπετε κάτι έτσι. Να... Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Καλύβη, γιατί το συμφέρον της χώρας... Εγώ λυπάμαι πάντως, κύριε Κουντσάκο, λυπάμαι για τον τρόπο λυπάμαι για την υιοθέτηση που έχετε των όλων των υποβολημιαίων δημοσιευμάτων που γίνονται για να διορθώσουν τη θέση τους. Είναι εκτεθειμένοι αυτοί οι οποίοι έχουν την απέτηση από τη χώρα μας να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να ακολουθήσει το δεν πρόγραμμα του καταστροφικού. Μην παρανοείτε, λοιπόν, αυτά τα οποία σας είπα. Και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να. Διότι είναι εκτεθειμένοι σε όλο τον κύριο Βαρουφάκη στον χθες. Ελληνικό λαό και στους ευρωπαϊκούς λαούς. Ναι. Διότι ο τρόπος, ο εκβιασμός που κάνουν είναι απαράδεκτος και είναι εκτεθειμένοι σε όλους τους λαούς. Έρχεστε λοιπόν και μου λέτε τώρα ότι η διαπραγμάτευση πιστεύετε... δεν πέτυχε επειδή είναι αλαζόνας ο Βαρουφάκης. Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος. Εδώ δηλαδή κύριε γίνεται Καλύβη, είπα, ολόκληρη παρα... επίθεση και το λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι που το λέω, διότι και ο κύριος Σαμαράς αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει είναι να δημιουργήσει το μερκελικό μέτωπο μέσα στην Ελλάδα. Κύριε Καλύβη, δυστυχώς αυτό γίνεται στη χώρα μας. Παρερμηνεύεται και έχετε, σκοπίμως, λοιπόν, έχουμε ένα εχθρικό περιβάλλον και έχουμε και την κυβέρνηση η οποία μας λέει τι, να κάνουμε αυτό που έκανε εκεί. Δηλαδή να μην εφαρμοστεί η πολιτική που νίκησε, αλλά η πολιτική που ηττήθηκε. Κύριε Καλύβη, εγώ στο παιχνίδι της παρερμηνίας και της παραμόρφωσης των λεγόμενων μου δεν πρόκειται να πω. Εγώ σας είπα ότι στηρίζουμε σε μια εθνική προσπάθεια την διαπραγμάτευση. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Όχι άλλη τέτοια θα βοήθεια που έκανε ο κ. Σαμαράς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όχι τέτοια θα βοήθεια. Κριθείτε, δεν τη θέλουμε. Κάθε διαπραγμάτευση κρίνεται από το αποτέλεσμα και όχι από την πρόθεση του διαπραγματευτή. Προθέσεις όλοι έχουμε τις ίδιες. Ζητάμε το καλύτερο για τον τόπο, το καλύτερο για τη χώρα, πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας. Όμως, κάθε διαπραγμάτευση τελικά κρίνεται από το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε εμείς και πιστεύω και εγώ προσωπικά, αν θέλετε,
ότι μία ρήξη δεν θα είναι προς όφελος της χώρας, θα είναι χειρότερο και θα είσαστε εκτός της διαπραγματευτικής σας εντολής. Δεν σας έδωσε ο ελληνικός λαός εντολή να είναι αποδεκτός ο Αρμαγεδόν, όπως είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Η εντολή σας είναι να φτιάξετε τα πράγματα, όχι να τα οδηγήσετε μήπως σε Αρμαγεδόν. Θέλετε να ξαναρωτήσουμε τον ελληνικό λαό. Μήπως θέλετε να τι εννοείτε, κύριε Γαλεύη? Τι εννοείτε, κύριε Γαλεύη? Τίποτα, απλά ρωτάω. Μου λέτε ότι ερμηνεύεται την εντολή του ελληνικού λαού. Πιστεύετε ότι είναι σοβαρή τοποθέτηση αυτή? Είναι σαφής η τοποθέτηση του ελληνικού λαού. Θέλετε να κάνετε εκλογές κάθε 15 μέρες? Να ακυρώσουμε, με συγχωρείτε, έχετε αμφιβολία ότι ο λαός είπε ακυρώστε τα μνημόνια και όχι να υπογράψετε τα μνημόνια? Με συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε Καλύβη, είναι σαφή η εντολή του ελληνικού λαού. Καλύβη, όχι, η εντολή. Σκέφτεστε σε περίπτωση αδιεξόδου? Όχι. Μιλήσατε, είπατε για να ζητήσετε ξανά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διότι παράει να ερμηνεύσει την εντολή του ελληνικού λαού που ήταν σαφής. Για εσάς είναι ένα ενδεχόμενο ανοιχτό, σε περίπτωση που το πράγμα πάει σε ένα διέξοδο? Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση φτάσει στα όρια της και οι δύο πλευρές είναι μετακίνητες στις θέσεις τους, είναι ένα ενδεχόμενο για εσάς να ξαναζητήσετε την... Εγώ δεν διακινδυνεύω μια τέτοια τοποθέτηση. Αυτό θα αντιμετωπιστεί από τα όργανα του κόμματος, θα συζητηθεί. Α, δεν το αποκλεί η πάντως, πρόταση αντιλάμβανο. Την οποία έχουμε είναι να βρούμε λύση. Η θέση δεν την οποία έχουμε είναι όμως να βρούμε λύση. Δεν το αποκλείεται. Γίνεται μια σκληρή, πώς θα το πούμε, αντιπαράθεση. Και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει σύσσωμος ο ελληνικός λαός να ενισχύσει τα επιχειρήματά του, διότι είναι αδιανόητο να ζητάνε από τη Γαλλία, για παράδειγμα, να ζητάνε από την Ελλάδα να έχει ένα πλεώνασμα με 27% ύφεση και η Γαλλία να έχει πέρα από το 3% έλλειμμα. Ή η Ιταλία να έχει πέρα από το 3% έλλειμμα. Αυτή η ανισοτιμία στην Ευρώπη πρέπει να σταματήσει. Εμείς ζητάμε ίση μεταχείριση. Το μνημόνιο είναι εκτός των ευρωπαϊκών συνθήκων. Στις ευρωπαϊκές συνθήκες λέμε ναι. Να πάμε λοιπόν με τους όρους που λένε οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Όχι με τα μνημόνια, τα οποία ήταν μια παρένθεση, απαράδεκτη. Συγγνώμη, κύριε Καλύβη, σας παρακαλώ, σας διακόπτω. Γιατί τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, έγινε ένα Eurogroup. Έχουμε μπροστά μας την 20η Φεβρουαρίου ως καταληκτική ημερομηνία από την πλευρά του Eurogroup. Αυτό σας λένε, ότι έχετε περιθώριο μέχρι τις 20 του μήνα να ζητήσετε παράταση του μνημονίου, του υφιστάμενου προγράμματος. Λοιπόν, σας έχουν πετάξει την μπάλα, την πατάτα, την καυτή στα χέρια σας και περιμένουν από εσάς την επόμενη κίνηση. Ποια θα είναι λοιπόν η επόμενη παράταση του μνημονίου, όπως το ζητάνε, δεν θα το κάνουμε. Να γίνει μια νέα σύνθεση κειμένου. Αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα και μάλιστα κυκλοφόρησε το κείμενο που καταρχήν είχε ο κύριος Μοσκοβισή, που θα ήταν ένα πιο βατό κείμενο. Δεν λέω ότι δεν έχει προσπεραστεί μας από την πραγματικότητα. Όχι, δεν το έχει προσπεραστεί κατά την άποψή μου. Όχι, και μπορεί να επανέλθει. Από αυτή την άποψη λοιπόν λέω ότι υπάρχουν περιθώρια, να τα εξαντλήσουμε τα περιθώρια και όχι να μας οθούν κάποιοι να λακίσουμε στην πρώτη δυσκολία. Δεν θα το κάνουμε, διότι αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού και εμείς αυτό που λέμε το τιμάμε. Θα το κάνετε πώς? Θα το κάνετε με τη σύσταση, θα ζητήσετε να γίνει ένα έκτακτο Eurogroup μέχρι τότε? Θα το κάνετε βάζοντας την υπάρχουσα επιστολή, το σχέδιο δηλαδή του Μοσκοβίση, πάνω στο τραπέζι, να συζητήσετε πάνω σε αυτό? Γιατί τα πράγματα, έτσι όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβανόμαστε μέσα στις λίγες ώρες που πέρασαν από το τελευταίο Eurogroup, είναι ότι το έχουν προσπεράσει αυτό το σχέδιο. Δεν το συζητάνε καν. Όχι, η εικόνα. Εσείς πώς θα ζητήσετε το λέτε, να το ξαναβάλετε? Η εικόνα που θέλουν να διαμορφώσουν είναι δηλαδή αυτή. Εμείς επιμένουμε ότι όσο είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρέπει να παραμείνεις, υπάρχει εξέλιξη των πραγμάτων. Με βάση αυτά θα επιμένουμε. Σήμερα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα δει και το θέμα του Προέδρου και το θέμα των διαπραγματεύσεων πρωτίστως και νομίζω ότι θα βγει η στρατηγική μας για το πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα. Κάτι ακόμη. Ευνηδιαστήκατε χθες? Δηλαδή, μέχρι σας το Σαββατοκύριακο ακούγαμε δηλώσεις στελεχών σας και μάλιστα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργών. Ο κύριος Λαμπουράρης έλεγε 99,9% έχουμε συμφωνία. Τι άλλαξε από την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα? Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Τι άλλαξε προφανώς, και κυρίως γιατί άλλαξε αυτό που άλλαξε? Ναι. Υπάρχει η εικόνα ότι τα πράγματα πηγαίναν καλύτερα. Ίσως θέλουν να δώσουν αυτή την εικόνα από την πλευρά των Ευρωπαίων. Ίσως ήταν ένας τακτικισμός. Πρέπει να μέτρησε και το αποτέλεσμα στη Γερμανία. Στην? Των εκλογών στη Γερμανία. Η ήττα της κυρίας Μέρκελ. Η ήττα της κυρίας Μέρκελ εκτιμούμε ότι μέτρησε στο να δημιουργηθεί μια πιο μεγάλη ένταση από την πλευρά τους. Σας λέω, η εικόνα ήταν διαφορετική. Φυσικά ξέρουμε ότι υπάρχει ο ρόλος του καλού, του κακού και του άσχημου στις διαπραγματεύσεις. Εμείς με καλή την πίστη
παλεύαμε για να υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Φυσικά στο μυαλό όλων μας υπήρχε, εφόσον έχουμε και εμείς κόκκινες γραμμές, ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξει σε μια συμφωνία. Αλλά η επιμονή υπάρχει από τη δική μας πλευρά. Άρα λοιπόν, αν άλλαξε τελευταία στιγμή στάση και λόγω του αποτελέσματος των εκλογών η Μέρκελ και η γερμανική πλευρά. Πρέπει να μέτρησε, είπα, δεν είναι ως μοναδική αιτία. Νομίζω ότι η σκλήρυνση. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν αποφασίσει ότι θα τελειώσουν με τη χώρα. Δηλαδή, μπορεί ο Κρούγκμαν με τα άρθρα του να πατάει στην πραγματικότητα και να βλέπει πιο μπροστά από ότι οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε κάτι, ο Κρούγκμαν. Μπορεί να θέλουν να μας τελειώσουν. Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη ήττα για την Ευρώπη συνολικά, δηλαδή, αν πάνε σε μια τέτοια εκδοχή. Θα είναι μια τεράστια επίπτωση σε όλη την Ευρώπη και πολιτικά και οικονομικά. Λοιπόν, αν έχουμε κι εμείς ένα πρόβλημα, έχουν το ίδιο πρόβλημα και η απέναντι πλευρά. Άρα λοιπόν αυτό είναι όθηση προς μια συνεννόηση και όχι προς μια ρήξη. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ μετράω πολύ το γεγονός ότι δημιουργείται ένα καινούριο πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη με αφορμή τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μπορεί να εξαπλωθεί και να τους δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και προσπαθούν πολιτικά να το αντιμετωπίσουν. Αυτό μπορεί να είναι ένα όπλο στα χέρια σας και να πιέσετε έχοντας υπόψη σας όλη αυτή την αλλαγή κλίματος. Μπορεί όμως να είναι και το μεγαλύτερο όπλο εναντίον σας. Μπορεί δηλαδή στο φόβο μιας τέτοιας αλλαγής στο λαό των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, η Μέρκελ να θελήσει να έχει ένα εξελαστήριο θύμα και να είμαστε εμείς αυτοί. Κοιτάξτε κάτι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Όταν παίρνει την μορφή μιας χιονοστιβάδας η εξέλιξη των πραγμάτων, διότι σε μια τέτοια εγωιστική συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αισθάνεται άσχημα όχι μόνο ο Έλληνας, αισθάνεται ο Γερμανός άσχημα κτλ. Διότι είναι μια τιμωρητική διαδικασία. Αυτό θα δημιουργήσει αντιδράσεις, θα δημιουργήσει πιέσεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτοιμοι να το αντιμετωπίσουν. Και πολλές φορές υπάρχει το φαινόμενο του μπούμεραγκ, δηλαδή μπορεί να προκαλείς, ας το πούμε, με τη στάση το αντίθετο αποτέλεσμα από την επιδίωξή σου. Κύριε Κουμουτσάκο, ανησυχώ με αυτά που ακούω. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι βλέπουμε διαπραγμάτευση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και βλέπουμε σκληρή διαπραγμάτευση. Θα μιλήσουμε αμέσως γι' αυτό. Βλέπουμε δύο πλευρές οι οποίες κάθονται και πιέζουν πολύ ισχυρά η μία την άλλη, κάθε μια για το δικό της όφελος. Για να υπερασπιστεί τη δική της πολιτική. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν αποφεύγω ποτέ να απαντώ σε ερωτήσεις. Αλλά θα με αφήσετε αν αυτό δύο λεπτά. Το σκηνικό θα σας αφήσω, ναι. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Αν αυτό το σκηνικό το βλέπαμε να συμβαίνει το 2012. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για τη χώρα σήμερα. Κυρία Τσαπανίδου, εμείς ξεκινήσαμε να διαπραγματευόμαστε το 2012 από μια βάση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πολύ ισχυρή διαπραγματευτική βάση που παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και με συνέπειες που δεν ήταν πολύ σκληρές, ναι, το πολύ 12, σκληρές, ασήκωτες, το έχουν παραδεχτεί στη συνέχεια, το 12, για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το 12, δηλαδή τότε Ιούνιο, δεν θα μας άφηναν να φύγουμε, κύριε Κουμουτσάκο, γιατί 12, δεν επιμείνατε. Λοιπόν. Το 12 τον Ιούνιο η εκκίνηση της διαπραγμάτευσης και της συζήτησης για την κυβέρνηση που είχε αναλάβει ήταν η άτακτη χρεοκοπία. Αυτό ήταν το σημείο εκείνης διαπραγμάτευσης. Το σημείο εκείνης για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, η μείωση της ύφεσης, η δειλή αλλά πάντως μείωση της ανεργίας και βεβαίως η συμφωνία της 12ης Νοεμβρίου του Eurogroup ότι θα πρέπει, αφού επιτευχθούν πλεονάσματα πρωτογενή, να προχωρήσουν σε ρύθμιση του χρέους. Αυτή είναι η διαπραγματευτική βάση από την οποία ξεκινούν. Είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης και συζήτησης, αλλά παραγωγικής, όχι καταστροφολογικής. Που παρέλαβαν επίσης το ηθικό πλεονέκτημα που είχε χτίσει η Ελλάδα. Παρέλαβαμε μια όαση και πάμε αντικαταστρέψουμε. Όχι, δεν σας είπα όαση. Με συγχωρείτε, παραβιάζετε την όλη λογική. Θέλετε να παίξουμε με όρους προπαγάνδας ή να μιλήσουμε σοβαρά. Μα βλέπετε τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα και δυσκολεύεται να φύγει από τις αλυσίδες που έχετε βάλει. Θέλετε να μιλήσουμε με όρους εντυπωσιασμού ή να μιλήσουμε με όρους εντυπωσιασμού, με όρους λογικής. Το γεγονός ότι παρουσιάζω ότι έχετε μια όαση και πάμε αντικαταστρέψουμε. Στα βράχια την έχει καταρρύψει η χώρα και πάμε να τη βγάλουμε από τα βράχια. Αυτό θα φανεί από το αποτέλεσμα, κύριε Καλύβη. Εγώ σας είπα από τι ξεκινάτε. Ξεκινάτε από μία. Ξεκινάμε από ανεργία 1,5 εκατομμύριο, από πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν στεγνώσει την οικονομία. Γιατί εκνευρίζεστε. Με συγχωρείτε. Μα είναι λογική κοινή, γιατί με συγχωρείτε, την παραβιάζετε απέναντι στα γεγονότα. Ωραία, συνεχίστε. Είναι λοιπόν, γεγονός, γιατί ωραία κατάσταση που είχαμε και πάμε τη χαλάσουμε. Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα λέτε, ότι διαπραγματευτικά έχετε στα χέρια σας μια οικονομία που παράγει πλεονάσματα, μια δέσμευση των εταίρων
τη 12η Νοεμβρίου του 2012. Να πάμε να υπογράψουμε την πρώτη ρωτήσεις. Να πάμε να υπογράψουμε. Δεν θα με διακόψετε. Να πάμε να υπογράψουμε. Δεν θα με διακόψετε. Θα ακούσετε αυτά που θα σας πω πρώτα και μετά να τοποθετηθείτε. Με μια συμφωνία και δέσμευση των εταίρων τη 12η Νοεμβρίου του 2012 να κάνουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση του χρέους αν επιτευχθούν πλεονάσματα. Αυτό είναι κεκτημένο στο χέρι σας είναι. Όπως επίσης και η μείωση της ύφεσης, η μικρή ύφεση της ύφεσης, όπως και η μικρή ύφεση της ανεργίας. Αν διαπραγματευόσασταν εσείς, κύριε Κουμουτσάκο, αυτή τη στιγμή, αν ήταν ο κύριος Σαμαράς απέναντι, απέναντι από τον Τάισεμπλουμ, τι αυτό είναι, θα πετύχαινε. Αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση. Ο κύριος, κοιτάξτε, θα υπέγραφε τον κύριο Χαρδούβελη αυτό, τη μείωση των συντάξεων, όλα αυτά δεν υπογράφαν. Δεν θα ανατρέψουμε με υποθετικές ερωτήσεις την πραγματικότητα. Υποθετικές. Είναι απέναντι αυτή τη στιγμή, απέναντι από τη χώρα οι Ευρωπαίοι και τους λένε ό,τι έχουν υπογράψει οι προηγούμενοι θα το κάνετε πράξη. Κυρία Τσαπανίδη, η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται και όχι τι θα γινόταν αν εμείς διαπραγματευόμαστε. Λοιπόν, σας διακόπτω, μου λένε ότι είναι στη γραμμή ο Θάνος Αθανασίου και έχει πάρει στο περιθώριο του ΕΚΟΦΗΝ σκληρές διαβουλεύσεις και έντονες ζυμώσεις, οι οποίες γίνονται προς ποια κατεύθυνση, Θάνο. Πόπη, καλησπέρα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΤΑΡ τις τελευταίες ώρες, έχει επιτευχθεί μια ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της πλευράς των δανειστών. Σύμφωνα με τις ίδιες κοινωνικές πηγές, οι οποίες μας ενημέρωσαν πριν από λίγο, διεξάγονται παρασκηνιακές συζητήσεις στη βάση των 5 σημείων τα οποία έχει αναφέρει τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο Γερούν Ντάισεμπλουμ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Τα 5 σημεία της διαπραγμάτευσης είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα βάζει σε μια σωστή βάση τα δημοσιονομικά, θα διατηρεί την τροχιά του χρέους αναλύωτη, θα έχει κάποιες προβλέψεις για την ανταγωνιστικότητα. Θα υπάρχει πρόνοια να μην διαταραχθεί η σταθερότητα του χρηματοδοτικού συστήματος και δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτή και η διατύπωση. Αν μιλάμε για νέο πρόγραμμα γέφυρα ή για παράταση ή για παράταση ενεργειακής σύμβασης, μου λένε όμως ότι και τα τρία είναι επουσιώδη. Το σημαντικό είναι να αντικατασταθούν τα μέτρα τα οποία κρίνει η ελληνική κυβέρνηση πως πρέπει να αντικατασταθούν, ώστε να μπορεί να έχει αυτό το οποίο ονομάζουν οι κοινωνικοί αξιωματούχοι ownership, δηλαδή ιδιοποίηση του επόμενου προγράμματος. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν, μου λένε, και συζητήσεις για το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, οι οποίες θα κρατήσουν πολλούς μήνες. Είναι δηλαδή σε καλό δρόμο. Συγγνώμη, για να τι συνοψίσουμε... έχει αλλάξει λοιπόν, πες μου λίγο σε παρακαλώ πολύ. Τι έχει αλλάξει από το χθεσινό αδιέξοδο ή από τη χθεσινή εμπλοκή, τι άλλαξε σήμερα? Αν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τη διατύπωση της συμφωνίας που θα ισχύσει, γιατί δεν το κάνανε χθες στο Eurogroup? Το ίδιο δεν λέγαμε χθες. Δεν έγινε μεγάλη συζήτηση. Η πηγή που ενημέρωσε το ΣΤΑΡ λέει ότι μετά την ομιλία Βαρουφάκη και την παραδοχή των 5 σημείων που μόλις αναφέραμε δημόσια, είναι σε θέση πια να συζητήσουν για τεχνικές λεπτομέρειες και για τα σημεία τα οποία θα ξεκολλήσουν τη σύνταξη ενός κοινού. Οι δηλώσεις Βαρουφάκη χθεσινές εννοείς? Όχι, ομιλία στο ΕΚΟΦΗΝ. Δηλώσεις Βαρουφάκη. Για δηλώσεις λέει. Χθεσινές δημόσιες δηλώσεις Βαρουφάκη στην συνέντευξη τύπου, στην οποία αναφέρθηκε στα πέντε σημεία της σύγκλησης. Τα ίδια πέντε σημεία που όπως μου λένε είχε πει και ο Γερούν Ντάισεμπλουμ. Μπορούμε λίγο, μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Γιατί εγώ θα. Μια πολύ γρήγορη αντίδραση. Μπορούμε λιγάκι, παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε λίγο καταρχάς, πριν δούμε τις δηλώσεις τις χθεσινές που κατευνάσανε τα πνεύματα. Δηλαδή, βγήκανε από το Eurogroup εξαγριωμένοι που δεν έχει υπογράψει η Ελλάδα και μιλούσανε για Brexit και μπήκαν στις τηλεοράσεις και ακούσανε τον Βαρουφάκη και καθησυχάστηκαν και σήμερα συμφωνούν. Για να δούμε τι είπε ο Βαρουφάκης μπαίνοντας σήμερα στο ECOFIN. Well, the next step is the responsible step. Europe will continue to deliberate in order to enhance the chances of and actually achieve a very good outcome for the average European. Not for the average Greek, not for the average Dutch person or the average German. We know in Europe how to deliberate in such a way as to create a very good solution, an honorable solution, out of initial disagreements. Να δούμε τι είπε, παρακαλώ, μισό λεπτάκι, ο ειδικός επί της ευρωπαϊκής γλώσσας, γιατί η γλώσσα των διπλωματών είναι και εντελώς διαφορετική από τη γλώσσα που μιλούν οι πολιτικοί εντός, είναι ο κύριος Κουμουτσάκος. Αλλά πριν μας δώσετε τη μετάφραση, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις σημερινές, πρωινές, δύο ώρες πριν, από το ίδιο βήμα, από το ίδιο μικρόφωνο, μπαίνοντας στο ECOFIN του Ντάισεμπλουμ.
Well, I hope that they will ask for an extension of the program. And once they do that, we can allow flexibility inside the program. They can put in their political priorities. Of course, we will see whether the program remains on track. But that is the way forward. But it really is up to the Greeks. We cannot make them or we will not ask them. It really is up to them. But we stand ready to work with them. Θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Θα τολμήσω να κάνω τη μετάφραση που δεν έχω κάνει ούτε μία μέρα στις Βρυξέλλες. Ακούγοντας όμως τον Ντάισεμπλουμ να λέει θα ζητήσετε παράταση, εγγράφος, παράταση του προγράμματος και μετά θα μιλήσουμε για την ευελιξία του. Και βγάζοντας το ρεπορτάζ του Θάνου ότι είναι κοντά σε συνένεση, εκτιμώ ότι είπατε ότι θα ζητήσετε παράταση του προγράμματος. Δεν έχω. Εγώ τέτοια πληροφόρηση δεν έχω. Για δώστε μας την ευρωπαϊκή και μετάφραση. Θεωρώ ότι, κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι είναι μια δυναμική εξέλιξη. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε στατικά, ότι έκλεισε ο κύκλος των διαπραγματεύσεων. Έχει μια δυναμική. Ας το αφήσουμε να εξελιχθεί. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω το ρεπορτάζ που έγινε. Προφανώς έχει δώσει αληθείες, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι εν κινήσει. Ας τα δούμε και θα τα αξιολογήσουμε. Να συμπεριλάβουμε και δύο πληροφορίες ακόμη στη συζήτησή μας. Νίκο Αρμένη, από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Αρμένης. Δώσε μας το τι συνέβη μέσα στις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που σας έλεγα το πρωί του κυρίου Σαμαρά με στενούς του συνεργάτες και με τον κύριο Χαρδούβελη και τον κύριο Σταϊκούρα για την αποτίμηση της κατάστασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα. Ότι η κυβέρνηση πήγε απροετοίμαστη. Ότι πήγαμε δηλαδή στις Βρυξέλλες χωρίς κείμενα, χωρίς αριθμούς. Πήγαμε να κάνουμε μια πολιτική διαπραγμάτευση ενώ η συζήτηση είναι με νούμερα, δεν είχαμε νούμερα και ότι αυτό αποδεικνύεται από τις επίσημες δηλώσεις που έγιναν μεταξύ των οποίων και του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος είπε ότι δεν κατάλαβε τι θέλει η Ελλάδα. Επίσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε δεν πήγαν καλά τα πράγματα, ούτε εκεί ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν κάναμε καλή εντύπωση στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με τα τεχνικά κλιμάκια για τα οποία λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι στην πραγματικότητα είναι η Τρόικα. Πάντως, σημειώνουν ότι έχουμε απομονωθεί, αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη σύσκεψη και πως το θεσινό κείμενο που απορρίφθηκε από την ελληνική κυβέρνηση είναι σε γενικές γραμμές χειρότερο από το κείμενο που είχε απορρίψει η ελληνική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα στο προηγούμενο Eurogroup με παρέμβαση του κύριου Τσίπρα. Είδαμε και τον κύριο Χαρδούβελη να βγαίνει. Πριν επιστρέψω για σχολιασμό, θα μου δώσετε χρόνο για ένα σύντομο διάλειμμα. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Έχουμε και το 14748 στη διάθεσή σας, διότι έχουμε 3 λάπτοπ να διεκδικήσετε. Σηκώστε το τηλέφωνο όσο κρατάνε οι διαφημίσεις μας, πάρτε στο 14748 και μπείτε κι εσείς στην διεκδίκηση ενός από τα 3 λάπτοπ που προσφέρουμε στους 3 πιο γρήγορους από όσους ακολουθήσουν με μεγάλη ταχύτητα τις οδηγίες που θα ακούσουν στο ηχογραφημένο μήνυμα. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας. Έχουμε επιστρέψει με το 14748 πάντα στη διάθεσή σας. 3 λάπτοπ είναι δικά σας. Διεκδικήστε τα. Οι 3 πιο γρήγοροι θα έχουν λάπτοπ σε μισή ώρα από τώρα. Καινούριο και με γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Πάμε, καλή επιτυχία. Πάμε λίγο τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τους καλεσμένους μας, είναι ο κύριος Νίκος Χουντής στη γραμμή μας. Για να μας δώσετε, κύριε Χουντή, μια δική σας οπτική των πραγμάτων. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς βλέπετε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και αν αισιοδοξείτε ότι θα βρεθεί μία λύση, θα καταλήξετε δηλαδή σε μία λύση συμφέρουσα για την Ελλάδα. Θέλω να σας καλημερίσω και να καλημερίσω και τους φίλους που έχετε στο πάνελ. Παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι μια ανακεφαλαίωση που βρεθήκαμε χτες και τι δήλωσε η ελληνική κυβέρνηση. Είπαμε ότι η χτεσινή εξέλιξη του Eurogroup δεν είναι η τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης που σε κάθε περίπτωση η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για μια λύση που να είναι υποφελής για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Ξέρετε από το ρεπορτάζ και οι εκλεκτοί καλεσμένοι σας μπορούν να τα σχολιάσουν ότι αυτή η συζήτηση συνεχίζεται και στο πλαίσιο του ECOFIN που είναι σε συνεδρίαση αλλά βεβαίως και με διάφορους άλλους τρόπους. Είσαστε πιο κοντά οι δύο πλευρές τώρα, κύριε Χουντή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Λέω όμως ότι εμείς επιδιώκουμε να αντιμετωπιστεί πολιτικά το ζήτημα, το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές, γιατί αυτά τα στοιχεία διακρίναμε σε κείμενα που είχαν έρθει
και στο προηγούμενο διάστημα και που είχαν το πολιτικό στοιχείο, και με βάση αυτό να γίνει σεβαστό το εκλογικό αποτέλεσμα και η δημοκρατία που μας οδήγησε στο αποτέλεσμα. Μιας να πούμε ότι δεν δεχόμαστε την παράταση του μνημονίου, δεν δεχόμαστε επί της ουσίας να ακολουθηθούν από την ελληνική κυβέρνηση που έχει άλλη εντολή μνημονιακές πολιτικές, γιατί αυτές κατέληξαν σε ανθρωπιστική κρίση, γεγονός που αναγνωρίζονταν σε ορισμένα από τα κείμενα και που δυστυχώς ορισμένες φορές έφευγε από τη συζήτηση και μπαίναμε σε άλλου τύπου συζήτηση. Ζητήσατε, μιας και αναφέρεστε σε πολιτική λύση, ζητήσατε σύνοδο κορυφής και σας το απορρίψανε, κύριε Χουντή? Όχι, δεν έχει γίνει τέτοια κίνηση. Δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα, τέτοια κίνηση. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα τέτοια κίνηση. Δεν έχει γίνει τέτοια ακόμα κίνηση. Είναι γεγονός όμως ότι προσβλέπουμε στην πολιτική λύση στο ανώτατο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό μας έδωσε και το θάρρος, αν θέλετε, και το χαρακτηρίσαμε ως πρώτο βήμα, η απόφαση της προηγούμενης συνόδου κορυφής, που έδινε πολιτικά εντολή στα τεχνικά κλιμάκια να κάνουν αυτή τη συζήτηση και που η δική μας ένσταση και διαμαρτυρία και στάση είναι ότι το κείμενο που τελικά έφερνε ο κ. Ντάιζερμπλουμ υπαναχωρούσε από αυτή την πολιτική εντολή να βρεθεί κοινή βάση μεταξύ του προγράμματος και των προτάσεων και της πολιτικής του της κυβέρνησης της σημερινής. Και εκεί λοιπόν είπαμε ότι δεν μπορεί παρά πρέπει να συνεχιστεί, να πάρει τον πολιτικό χαρακτήρα που πρέπει και τα όργανα και οι θεσμοί που διαπραγματεύονται να έχουν κατά νου αυτό το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει και το, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Και θέλω να προσθέσω κάτι τελευταίο, ότι τα προβλήματα που θέτουμε εμείς και η πολιτική αντιμετώπιση τους, κυρία Τσαπανίδου, αφορά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν και με το συνολική αντίδραση που υπάρχει με τον ένα τον άλλον τρόπο στην πολιτική της λιτότητας. Αν πάμε με τις κανόνες και τις συνταγές που τη γενικεύουν αυτή τη λιτότητα, δεν θα μπορέσει να δώσει λύση όχι μόνο στο ελληνικό θέμα, αλλά και στη γενικότερη κατάσταση που ξέρετε πώς εκφράζεται με τις αντιδράσεις των λαών, με πολιτικές ανακατατάξεις και με πολιτικές υποστήριξεις αυτής της πολιτικής, της πολιτικών χειρισμών της ελληνικής κυβέρνησης σε ελληνικό επίπεδο. Μάλιστα. Τι θα σας κρατούσε ικανοποιημένους, να πείτε δηλαδή ότι μέσα από τις διαβουλεύσεις προκύπτει ένα καλό αποτέλεσμα και δεχόμαστε να υπογράψουμε μία συμφωνία που θα μας δώσει αυτό το τετράμινο, δεν ξέρω για πόσο παλεύετε σήμερα πια, χρόνο έτσι ώστε να διαβουλευτείτε την επόμενη συμφωνία για τη χώρα. Τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς ως μία κουβέντα, μία κουβέντα θα πω αυτό που έχουμε πει και αυτό που χαρακτηρίζει τις κινήσεις μας. Δεν δεχόμαστε εκβιαστικές προτάσεις τελεσίγραφα του τύπου ή παρατείνεται το πρόγραμμα, το μνημόνιο και την εφαρμογή ή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Αυτό που ο κύριος Ντάιζερμπλουμ δήλωσε και σήμερα μπαίνοντας στο ECOFIN ήταν ότι περιμένει από σας να ζητήσετε παράταση του τρέχοντος προγράμματος και να αναζητήσετε εκεί ευέλικτες λύσεις στο πλαίσιο του. Αυτό δεν είναι αυτό που ζητούμε εμείς. Και το καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, το να ζητήσεις παράταση του ισχύοντος προγράμματος ουσιαστικά σημαίνει, ακόμα θα έλεγα και με τις ασάφειες της πρότασης του κυρίου Ντάιζερμπλουμ, σχετικά με την εν πάση περιπτώσει επιθυμητή ευελιξία, δεν απαντάει και δεν ικανοποιεί τη δική μας απέτηση και τη δική μας πολιτική δέσμευση. Από εκεί και πέρα, το περιεχόμενο μιας τέτοιας καταρχήν, ας το πούμε, με τέτοια επιγραφή, όπως και να το πεις, είναι σημαντικό για μας. Κύριε Χουντή, να σας ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα. Επειδή αυτά τα δύο κείμενα τα οποία βγάλαν οι δημοσιογράφοι, ο διεθνής τύπος, η δημοσιότητα. Στο ένα λοιπόν, αυτό που με χαρά θα υπέγραφε, θα ήταν ευτυχής είπε ο κ. Βαρουφάκης να το υπογράψει χθες, συμπεριλαμβάνεται, η διατύπωση έχει ως εξής. Όλα τα ανωτέρω σχηματοποιούν τη βάση για την παράταση της τρέχουσας δανειακής συμφωνίας, η οποία θα λάβει τη μορφή ενός τετράμινου μεταβατικού προγράμματος με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου συμβολέου για την ανάπτυξη της Ελλάδας, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός αυτής της περίοδου. Και αρνηθήκατε το άλλο κείμενο του Ντάιζερμπλουμ, το οποίο λέει ότι οι ελληνικές αρχές σκοπεύουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας του υφιστάμενου προγράμματος, καθώς ξεκινάει η εργασία για τη νέα συμφωνία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τα δύο? Μα η διαφορά είναι αυτό που λέγαμε και το λέγαμε και προεκλογικά και υπήρχε μια... Δηλαδή η παράταση της τρέχουσας δανειακής συμφωνίας. Άλλο παράταση και η ευελιξία του υφιστάμενου προγράμματος. Ναι, άλλο η παράταση της δανειακής σύμβασης που σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι υπάρχει ένα θέμα χρέους και που πρέπει να το αντιμετωπίσεις με διαπραγμάτευση και το είπαμε. Και άλλο η παράταση του προγράμματος του μνημονίου που συνοδεύει αυτές τις δανειακές συμβάσεις και που είχε αυτά τα συγκεκριμένα και κοινωνικά καταστροφικά αποτελέσματα, μάλιστα, αλλά και αναποτελεσματικό όσον αφορά την αντιμετώπιση
του σκοπού για το οποίο υπήρξαν αυτές οι δανειακές συμβάσεις. Εκεί βρίσκεται η διαφορά. Το είχαμε πει, ίσως δεν γίνεται κατανοητό. Προφανώς εκεί είναι και η πολιτική παρέμβαση. Η δανειακή σύμβαση είναι άλλο πράγμα. Παράταση και τέτοιες λύσεις. Εσείς δηλαδή, κύριε Χουντή, αλλά πείτε το κάτι. Άλλο, το πείτε πρόγραμμα, κάτι, επαναλαμβάνω, το μνημόνιο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Κάτι τελευταίο για να σας αφήσω. Αν το πράγμα φτάσει στα άκρα, ποια θα είναι η λύση? Αν δεν βρεθεί κοινά αποδεκτή διατύπωση. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την συγκρατημένη, θα έλεγε κανείς, αισιοδοξία και ελπίδα. Άλλωστε γι' αυτό δουλεύουμε, βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, να βρεθεί λύση. Και να είναι τέτοια λύση που να είναι υποφελής για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Δεν θέλω να σκεφτώ άλλα ενδεχόμενα που είναι σε αυτή τη φάση υποθετικά. Απλώς για άλλη μια φορά να δηλώσω αυτό που δηλώνουμε, ότι δεν επιδιώκουμε ρήξη. Δεν επιδιώκουμε να πέσουν τα βάρη στους Ευρωπαίους φορολογούμενους και στους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Αυτό λίγο να το διευκρινίσετε, διότι εσείς λέτε δεν επιδιώκουμε ρήξη. Προεκλογικά ο Πρωθυπουργός και μετεκλογικά στις προγραμματικές του μιλούσε για πορεία ευρωπαϊκή, πορεία εντός ευρώ. Ο κ. Βαρουφάκης χθες είπε ότι δεν έχουμε plan B και αν είναι να έρθει ο Αρμαγεδόνας, έρθει. Οπότε, ποια είναι η εναλλακτική? Η εναλλακτική του δεν συμφωνούμε με αυτήν την διατύπωση. Δεν συμφωνούμε με τους Ευρωπαίους, τους υπόλοιπους. Ποια είναι? Μα η συζήτηση είναι να βρεθεί λύση να συμφωνήσουμε. Άρα αυτή περιμένετε είναι... από αυτούς να υποχωρήσουν, δηλαδή. Περιμένουμε να μπουν που θα έχουν μπει έτσι κι αλλιώς. Είδατε τα χτεσινή απόλυτη τοποθέτηση του κ. Ντάζελμπλουμ και τώρα συζητιέται ναι, αυτό ή εκείνο ή το άλλο κτλ. Ή και το πνεύμα Μοσκοβισή, το πνεύμα της Κομισιόν. Επομένως είμαστε στην φάση της εξέλιξης αυτής της διαπραγμάτευσης και απλώς δηλώνω τη θέση μας ότι εμείς δεν θέλουμε σύγκρουση. Θέλουμε και ελπίζουμε ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση υποφελής για το λαό και για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε, κύριε Χουντή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω ότι τελειώνει και ο χρόνος μας, κύριε Κουμουτσάκο. Υπάρχει μία λέξη στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, μάλλον δύο λέξεις, που δείχνουν όλο το κλίμα του πώς γίνεται μια ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Αυτές οι δύο λέξεις είναι επικοδομητική ασάφεια. Δηλαδή, μία ασάφεια των κειμένων που το κάθε μέρος να μπορεί να την ερμηνεύσει έτσι ώστε να είναι ικανοποιημένο. Έτσι, πάνω σε μια ειδική γλώσσα που διακρίνεται από το στοιχείο της επικοδομητικής ασάφειας, συμφωνούν 28 χώρες. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχαν συμφωνίες. Επομένως, τα δύο κείμενα που διαβάσατε διακρίνονται και τα δύο από αυτή τη λογική της επικοδομητικής ασάφειας. Ο κάθε ένας να μπορεί να βρει αυτό το οποίο θέλει. Εχθές ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι αν δεν υπήρχε το SAM flexibility, κάποια ευελιξία, εγώ θα ήμουν έτοιμος να δεχτώ σκέτο το ευελιξία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάπου μέσα εκεί θα βρεθεί μια συμφωνία. Σας είπα ότι είχαμε χθες μια σοβαρή εμπλοκή, δεν είχαμε ρήξη, αλλά είναι απολύτως εφικτή η συμφωνία. Ήδη σήμερα, από αυτά τα οποία είπε ο πολύ καλά ενημερωμένος πάντα, τον γνωρίζω και από τις Βρυξέλλες, κύριος Αθανασίου, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση. Είναι η διαδικασία σαλαμοποίησης διαπραγμάτευσης. Θα ξεκινήσουμε με μια συμφωνία επί βασικών αρχών του πλαισίου για να εξειδικεύσουμε μετά. Κάποια στιγμή όμως, αναπόδραστα, θα έρθει η ώρα που η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δώσει νούμερα. Θα τελειώσει η συζήτηση για το πολιτικό πλαίσιο και θα πρέπει στις τεχνικές διαπραγματεύσεις να πάμε με αριθμούς. Εκεί είναι το δύσκολο. Λέτε δηλαδή ότι θα βρεθεί η φόρμουλα για να κερδίσει το τετράμινο η κυβέρνηση ακριβώς και να αρχίσει την ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πώς θα πάει παρακάτω στο επόμενο πρόγραμμα. Και σε κάθε περίπτωση κάθε διαπραγμάτευση κρίνεται από το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Πολλές φορές από αυτά που ακούω και στους χειρισμούς που γίνονται από πλευράς κυβέρνησης, βλέπω ότι δεν έχει γίνει απολύτως συνειδητή ότι είναι άλλο διαπραγμάτευση διμερής, εσείς και εγώ συζητάμε κάτι, όπου υπάρχουν και εντάσεις, υπάρχουν και φεύγω και φύγε εσύ, και άλλο η πολυμερής διαπραγμάτευση, δηλαδή μια διαπραγμάτευση με πολλούς παίκτες στο τραπέζι. Είναι τελείως διαφορετικό ύφος και κλίμα διαπραγμάτευσης. Αισθάνομαι ότι η ελληνική πλευρά έχει μόνο σύμμαχό της τη μοναξιά αυτή τη στιγμή. Και σε μια πολυμερή διαπραγμάτευση αυτό είναι πολύ ασθενής διαπραγματευτική θέση. Πρέπει ταχαίως, γρήγορα, να αποκτήσει κάποιους συμμάχους, όχι στις πλατείες, όχι στις πλατείες. Αυτό είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι και ανάποδο. Κύριε Κουμουτσάκο, στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Στο εσωτερικό της χώρας είναι μόνη η κυβέρνηση. Μα δεν έχω ακούσει πολιτική δύναμη που να μην λέει ότι εμείς στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια μιας εθνικής διαπραγμάτευσης να φέρει θετικά αποτελέσματα. Αρχίζουν τα ερωτηματικά, αρχίζουν δηλαδή οι αποστάσεις. Μισό λεπτά. Και αυτή τη όταν επίκειται αυτή τη στιγμή, μια ρήξη με την Ευρώπη. Ο Σόιμπλε και οι υπόλοιποι έχουν απέναντί τους τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.
Απολύτως. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό. Βεβαίως, ποιος είναι εκτός από αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Αρχίζει αυτό το μέτωπο να σπάει όταν φαίνονται από κουβέντες που γίνονται ότι είναι αποδεκτή το σενάριο, είναι αποδεκτό το σενάριο της ρήξης. Και ξαναλέω, δεν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έδωσε μια εντολή να γίνουν τα πράγματα καλύτερα, όχι χειρότερα. Και εκεί τελικά θα μετρηθούν. Προλαβαίνω να πω μια κουβέντα ή μου φάγει όλο τον χρόνο. Τώρα, όχι, έχουμε τον χρόνο όλο να λέγω. Μπορείτε, είναι στην γραμμή μας. Είπα, μη, δεν είναι. Παραγωγικά πράγματα. Έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στον 984 ο κύριος Ρουμανιάς. Την ώρα που ψάχνουμε να σταθούμε στα πόδια μας, οικονομικά τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και επιπλέον χρόνο για τη διαπραγμάτευση κλπ. Βγαίνει ο κύριος Ρουμανιάς και λέει ότι τα αποθεματικά των ταμείων έχουν σχεδόν μηδενίσει. Και αυτό είναι... Για το χρόνο που τρέχει και εξασθενεί τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία, διότι οι κυβερνήσεις προηγούμενες εφαρμόσαν το PSI, την πιο βλακώδη ρύθμιση του χρέους, η οποία έπληξε τις τράπεζες ελληνικές και τα ασφαλιστικά ταμεία, το γνωρίζουμε. 13 δισεκατομμύρια φαγώθηκαν σε μία μέρα. Κύριε, λοιπόν, κύριε Καλύβη, σας φέρνει σε δυσκερέστατη θέση αυτή η δήλωση βεβαίως. Σας αποδυναμώνει. Όχι, δεν νομίζω. Αν κάθεστε και λέτε ότι δεν έχετε αποθεματικά. Εντάξει, εγώ δεν θα σχολιάσω είναι τώρα. Είναι μηδενικά. Μισό λεπτό. Και είναι στην γραμμή ο κύριος Ρουμανιάς. Κύριε Ρουμανιά, τι δήλωση είναι αυτή. Για ποια δήλωση μιλάτε από όλες, γιατί έχω κάνει πολλές αυτές. Έχετε κάνει μία, την έχει ξεχωρίζει το σύμπαν. Τα μηδενικά αποθεματικά στα ταμεία. Προσέξτε να δείτε. Δεν είναι καινούριο, εάν πω, ότι νομίζω και στην εκπομπή τη δική σας την περασμένη εβδομάδα το ξανάπα, έτσι. Ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να το δει κανείς από δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι η τωρινή, το παρόν. Εάν δηλαδή υπάρχει δυνατότητα ρευστότητας ώστε να καταβάλλονται στο ακέραιο όλες οι συντάξεις όλων των ταμείων. Και είπε ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ρευστότητα υπάρχει, οι συντάξεις καταβάλλονται κανονικά και θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά. Είπα όμως επίσης ότι υπάρχει και δεύτερη οπτική, το μέλλον, το αύριο. Και είπα ότι το αύριο για τα ταμεία στην Ελλάδα, για το σύνολο του συστήματος, αν θέλετε, δεν είναι μαύρο, αλλά είναι κατάμαυρο. Διότι πόσο κοντά είναι αυτό το αύριο, κύριε Ρουμανιά, είναι κοιτάξτε, αύριο. Όταν μιλούμε ή για είναι αύριο, μεθαύριο. Όχι. Όταν μιλούμε για αύριο, δεν εννοούμε τον τρέχοντα χρόνο, ούτε και τον επόμενο χρόνο. Εννοούμε μετά από 3 χρόνια και πέρα, το σύστημα θα είναι διαλυμένο τελείως. Και τώρα βρίσκεται σε αθλία κατάσταση, αλλά έχει τη δυνατότητα να πληρώνει επί του παρόντος τις συντάξεις. Κουτσουρεμένες βέβαια, έτσι, για να εξηγούμε. Διότι μην ξεχνάμε, οι επικουρικές έχουν πέσει στο 50% και οι κύριες συντάξεις, ανάλογα με το ύψος τους, έχουν μειωθεί μέχρι και 45% σε ορισμένες περιπτώσεις. Το έτσι. Πρόβλημα δηλαδή θα αρχίσει να υφίσταται, θα τα αντιμετωπίσετε σε 3 χρόνια από σήμερα. Το πρόβλημα μετά. Αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν σε 3 χρόνια από σήμερα, έτσι δεν θα μπορείτε ακριβώς να πληρώσετε συντάξεις. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν και δεν υπάρξει όχι παρέμβαση πυροσβεστική, αλλά παρέμβαση ριζική. Εγώ μιλώ για ανάταξη του συστήματος εξυπαρχής. Έτσι. Εάν δεν υπάρχει, ασφαλώς μετά από 3 χρόνια θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ρουμανιά, δεν ξέρω, κάνετε και καμία άλλη δήλωση τέτοιου τύπου. Γιατί διαβάσαμε για τα αποθεματικά, τα μηδενικά, την ώρα που διαπραγματεύεται η χώρα με τους Ευρωπαίους. Και λίγο... Μιλήσα, όπως σας είπα, έχουμε 2 προοπτικές. Και δεν λέω κάτι καινούριο, έτσι να εξηγούμε, δεν λέω κάτι καινούριο. Αν θα δείτε τις αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει, αυτά τα λένε, να μην πω ότι τα έχω ξαναπεί πριν από 2 χρόνια. Έτσι. Επιμένετε στη λύση να γεμίσετε ξανά τα ταμεία σας φορολογώντας τις συναλλαγές στις τραπεζικές. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα τώρα ότι... το έχουμε συζητήσει τόσες φορές, κύριε Ρουμανιά. Ναι, το ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι. Είπατε θα επιβαρυνθούν οι τράπεζες για τις συναλλαγές αυτές. Και εγώ σας είχα πει ότι οι τράπεζες δεν ζημιώνονται έτσι μόνο. Μετακυλίουν στον πελάτη τους τη ζημιά. Και είπαμε αυτή. Λοιπόν ότι την περασμένη εβδομάδα, σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη μαζί σας, είχα πει ότι το 2009 στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου είχα καταθέσει προτάσεις που προέβλεπαν 24 νέες πηγές χρηματοδότησης του συστήματος, καινούργιες πηγές. Μία από αυτές ήταν και αυτό που συζητάμε. Ήταν ο λεγόμενος, εγώ τον ονόμαζα έτσι, φόρο Μίνι Τόμπιν. Τότε. Mm-hmm. Διευκρίνησα όμως την περασμένη εβδομάδα σε εσάς ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει σήμερα, διότι άλλες οι συνθήκες το 9, άλλες λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, κύριε Ρουμανιά, για τα επόμενα 3 χρόνια μπορείτε να πληρώνετε τις συντάξεις κανονικά. Ναι.
Μάλιστα. Ναι, προσέξτε. Εάν δεν αλλάξει κάτι, αν κάνει όμως αλλαγές, που θα τις κάνουμε τις αλλαγές αυτές. Οι αλλαγές αυτές έχετε πει για να μην τα επαναλαμβάνουμε, αλλά τώρα πρέπει να τα επαναλάβουμε. Έχετε πει ότι δεν έχουν να κάνουν με ψαλίδια στις συντάξεις, δεν έχουν να κάνουν με αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν έχουν να κάνουν με μεγαλύτερες εισφορές από τους ασφαλισμένους. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Τις κρατούν τις δεσμεύσεις αυτές. Ούτε αυξήσεις ορίων ηλικίας, ούτε νέα φορολόγηση του κόσμου. Θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ούτε με κανένα οριζόντιο φόρο σε περιουσία τύπου καταθέσεις. Όχι βέβαια. Εντάξει, μα δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Αν είναι να φορολογούμε τον κόσμο και να του δίνουμε μεγαλύτερη σύνταξη, του έχουμε πάρει ήδη το ποσό της μεγαλύτερης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα. Οι δηλώσεις του κυρίου Ρωμανιά σπρώχνουν την κυβέρνηση προς συμφωνία. Αυτό έκανε σήμερα. Λοιπόν, τρία χρόνια μετά, λέει ο άνθρωπος. Σπρώχνουν την κυβέρνηση προς συμφωνία. Είναι αναμφίβολο ότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα, παρότι κόβανε τις συντάξεις και αυξάνανε τα όρια ηλικίας. Αυτό το μοντέλο απέτυχε. Χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στο σκέλος των εσόδων. Και δύο είναι οι πιέσεις. Είναι η ανασφάλιστη εργασία, η εισφοροδιαφυγή που πρέπει να χτυπήσουμε και είναι η αύξηση του όγκου εργασίας. Εκεί είναι η χρηματοδότηση. Όσον αφορά τα θέματα των επαθεματικών, εμείς έχουμε μια πρόταση την οποία θα επεξεργαστούμε, η οποία τι λέει, ότι η δημόσια περιουσία αντί να εκποιηθεί, να αξιοποιηθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία ως πηγή εσόδων. Τώρα, θέλω μια κουβέντα να πω για τον τρόπο για τη διαπραγμάτευση. Θα επικαλεστώ το Σέξπιρ που έλεγε ότι εκείνη δεν θα ήταν λύκη αν η άλλη δεν ήταν αρνιά. Mm-hmm. Λοιπόν, λέω ότι το μοντέλο αυτό της διαπραγμάτευσης μας έφερε σε μια καταστροφική, σε ένα καταστροφικό αδιέξοδο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε μια διαφορετικού τύπου διαπραγμάτευση που τη βλέπουμε τώρα και εκτιμούμε ότι με την πίεση, τις συμμαχίες που χρειάζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους λαούς οι οποίοι πρέπει να κινητοποιηθούν, το εσωτερικό μέτωπο που εγώ λέω για παράδειγμα, όχι άλλη βοήθεια τύπου Σαμαρά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή, αν είναι η λογική, αντί να πιέζουμε την κυρία Μέρκελ, να πιέζουμε τον Τσίπρα να υπογράψει μνημόνια, με συγχωρείτε, δεν είναι βοήθεια αυτή. Μάλιστα. Έτσι, για να λοιπόν, το ξεκαθαρίσουμε. Πάντως, οι αγορές, πρέπει να σας πω, τα χρηματιστήρια. Το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή, μάλλον βλέπει μία λύση. Έχει ανέβει ο δείκτης, Αλέξανδρε. Δεν έχει ανέβει, αλλά είναι δεδομένο η εικόνα στο χρηματιστήριο ότι υπάρχει ψυχραιμία, ελεγχόμενος όγκος. Και παρά τις απώλειες που καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν υπάρχει ξεπούλημα που πολλοί έλεγαν ότι μπορεί να υπάρξει σήμερα μετά την εμπλοκή. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών βρέθηκε με τις τράπεζες να χάνουν ακόμα και πάνω από 12% και να περιορίζουν σχεδόν σε μηδέν τις απώλειές τους. Αυτή τη στιγμή υποχωρεί περίπου 1,4% ο Γενικός Δείκτης. Βρέθηκε πολύ κοντά στο χθεσινό άνοιγμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Είναι δεδομένο πάντως ότι υπάρχει ψυχραιμία στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριοι, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σε αυτή την κρίσιμη μέρα με τις κρίσιμες διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Μου λένε όμως ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμη ανοιχτό το 14-7-48, 6 λεπτά ακόμη για να διεκδικήσετε τα 3 λάπτοπ. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα, προλαβαίνετε. Και έχετε και αυξημένες πιθανότητες, γιατί είναι τρεις οι τυχεροί, τρεις οι νικητές, στο 14-7-48 και διεκδικήστε τα 3 λάπτοπ που σήμερα προσφέρουμε στους τηλεθεατές μας. Μπορεί να είστε κι εσείς ο τυχερός ή η τυχερή και σε 10 λεπτά από τώρα να τα έχετε στα χέρια σας τα λαπτοπάκια αυτά. Καλή επιτυχία σε όλους, ερχόμαστε. Επειδή η ζωή συνεχίζεται, παρά τις όποιες δυσκολίες και τις διαπραγματεύσεις και έχουμε και απόκριες, δείτε ένα Spider-Man σκύλο. Λάμπρο, τι είναι αυτά? Έχουμε αποκριάτικες στολές για σκυλάκια. Πόπι, η μόδα, ακριβώς, η μόδα ήρθε κατευθείαν από Αμερική, από Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη, όπως μας λένε και εδώ οι υπεύθυνοι του καταστήματος, η Μαρίνα η Μαρκοπούλου και ο Σύφης ο Καντεράκης, εκπαιδευτές και οι δύο. Ήρθε κατευθείαν από Αμερική, από Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη. Σωστό. Γίνονται συγκεντρώσεις σκύλων σε συγκεκριμένα μαγαζιά, σε τέτοιο είδος έτσι pet shop, οι οποίοι μαζεύονται φίλοι,
δίνουν τα σκυλάκια τους και περνάνε ωραία. Έχουν τα γλυκάκια τους, χαμογελάνε, περνάνε ευχάριστα κάποιες Κυριακές. Το ίδιο κάνουμε συγγνώμη, και εμείς. Συγγνώμη, αλλά εδώ η Ρεά στήθηκε. Η Ρεά στήθηκε. Να μας δείξει το. Έτσι, έχει τη γραβάτα της. Είναι πιο λιτή εμφάνιση, έτσι, γιατί είναι κυρία, είναι και η ράτσα της τέτοια. Είναι ο αριστοκράτης των μεγάλων σκύλων, είναι ντόπερμαν, σε μια πιο λιτή εμφάνιση. Και εδώ τη Νίκη, το μικρό πίνσερ. Η Νίκη είναι Spider-Man. Spider-Man. Εδώ που κρατάω, τι είναι αυτό που κρατάω. Captain America είναι αυτός. America. Δεν μπορούσε να ήταν άλλος εκτός από τον Captain America. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, αυτό τι είναι. G.I. Joe. Είναι στρατιώτης. Στρατιώτης. Λοιπόν, εδώ. Batman. Batman, σωστό. Batman. Καλά, εμένα μου άρεσε αυτό. Αυτό, Πόπι, κοίτα εδώ. Σούπερμαν. Τι είναι αυτό. Σούπερμαν. Ναι. Τα πόδια, τα χέρια που μπαίνουνε. Τα ποδαράκια μπαίνουνε στα μανίκια. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα δεν μπαίνουνε μέσα τα ποδαράκια τους και όταν τρέχουν ουσιαστικά ανεβοκατεβαίνουνε και κάνουν αυτό το... Λοιπόν, εκπληκτικές γραβάτες. Κοίτα, από η γραβάτα. Ναι, τώρα τον ντόπερμαν με τη γραβάτα. Κάπως είναι το καημένο μου, μωρέ. Βάλει και αυτό εδώ. Γιατί είναι όπως πρέπει. Ναι, κομψότατη, ναι. Είναι πιο λιτή. Ναι. κυρία. Είναι μια κυρία. Την καλή μου, τη γλυκιά μου. Και έρχεται ο κόσμος, αγοράζει. Κάτσε. Πολύ. Ναι. Δουλεύουμε με παραγγελίες, γιατί υπάρχει online pet shop, το ipets.gr. Μας στέλνουν τα μεγέθη των σκύλων τους. Και αντίστοιχα βρίσκουμε αυτό που αρμόζει σε κάθε σκύλο. Μάλιστα. Διαφορετικά έρχονται από το κατάστημα εδώ στο ψυχικό και τα παίρνουν από εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση γιατί υπάρχει και χιούμορ. Έτσι είναι βέβαια. Και χιούμορ και καλή διάθεση και λοιπά και απόκριση είναι. Και κρύο κάνει και χιονίζει και στη Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει και ρίχνει χιόνι για τα καλά, αλλά δεν το έχει τρώσει ακόμα, Έλια. Χιονίζει από το πρωί, Πόπη, όντως, τι να το στρώσει. Ακόμα είμαστε στην αραιή χιονόπτωση. Οι κάτοικοι βλέπουν όμως μια άσπρη μέρα. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα είναι απολαυστική μέσα στην πόλη, παρά το τσουχτερό κρύο. 3-4 βαθμούς έχουμε σήμερα. Όσοι είναι όμως στον δρόμο, φροντίζουν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο για να ανεβάσουν φυσικά στα social media. Ακόμα καλύτερα θα πω εγώ για όσους είναι στο σπίτι τους ή στο γραφείο και από τη ζέστη απολαμβάνουν τη θέα από το παράθυρό τους. Πιο έντονη φυσικά εικόνα. Η χιονόπτωση είναι στους περιφερειακούς δήμους της πόλης. Και για να πούμε και κάτι χρηστικό, από τη χιονόπτωση είχαμε τα κλασικά προβλήματα. Δηλαδή, έκλεισε ο επαρχιακός δρόμος Αγίου Βασιλείου Χορτιάτη αλλά και ο δρόμος Ωραιοκάστρου Μελισσοχωρίου. Είπαμε, είναι οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν εύκολα προβλήματα. Με την πρώτη μικρή χιονόπτωση έχουμε πρόβλημα σε αυτούς. Τα μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται στο σημείο για να καθαρίσουν το οδόστρωμα και η κίνηση των οχημάτων γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε όσοι πάρα πολύ. Στο κέντρο λοιπόν, ωραία εικόνα μας στέλνει η Λία από τη Θεσσαλονίκη και μέσω του ipop.gr μπορείτε να δείτε περισσότερα. Πάμε και στον Κωστή Βέιμο, διότι έχουμε νέα. Μπορεί σήμερα ο γερμανικός τύπος να μας τρέλανε με τα όσα γράφει για το Βαρουφάκι. Γιατί ρίχνουν, όχι αστεία, οι Γερμανοί. Για δεύτερη μέρα συνεχίζουν το παραλήρημα εκεί. Όλος ο τύπος όμως ασχολείται με Lady Gaga. Διότι το κορίτσι παντρεύεται. Θα το πάρει το κορίτσι τελικά από όπου ο καλός της. Όχι, θα πάρει το κορίτσι το αγόρι εννοείς. Και μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Και μάλιστα τσέκανε την πρόταση του γάμου, αυτό το δαχτυλίδι που βλέπουμε εδώ, το μονόπετρο, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, την ημέρα των ερωτευμένων. Ο Τέιλορ Κίνεϊ, λοιπόν, ο ηθοποιός Τέιλορ Κίνεϊ είναι ο. Βέβαια, αυτός δεν είναι τώρα που τον βλέπουμε μαζί. Απαραίτητη διευκρίνηση, δεν είναι αυτός. Ο προηγούμενος ήταν. Λοιπόν, και όπως έγραψε στο Twitter, η 28χρονη τραγουδίστρια μου έδωσε την καρδιά του την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και είπα ναι. Αυτό είδαμε και το δαχτυλίδι πριν σε σχήμα καρδιά ήταν μάλιστα. Και το περιοδικό People γράφει ότι η Lady Gaga με τον μέλλοντα σύζυγό της είναι μαζί τα τελευταία 4 χρόνια. Μάλιστα. Και έκανε και tweet η ίδια, είπε ναι, είπα ναι. Βεβαίως, η ίδια το ανακοίνωσε μέσω Twitter. Αυτός είναι ο καλός της. Ναι. Καλός ο καλός της. Εντάξει, Lady Gaga είναι αυτή η Poppy. Lady Gaga είναι αυτή. Όχι. Ηθοποιός είναι. 28 χρονών. Ναι, είναι ηθοποιός. Και αυτή πόσο είναι. 28 χρονών. Αυτή είναι 28 χρονών. Μάλιστα. Και αυτός πόσο είναι. Πώς τον κάνεις τώρα εσύ, γύρω στα 30 μου φαίνεται. Ίσως και μικρότερος. Έτσι. Μπορεί και μικρότερος. Λοιπόν, άντε να ζήσουν, να ευτυχίσουν. Να δούμε και το καρναβάλι στη Βραζιλία.
Δείξε μου και καρναβάλι, γιατί μετά έχω να σας δείξω εγώ Εκοφίν. Λοιπόν, από το Εκοφίν λοιπόν στη Βραζιλία, στο Ρίο, που βέβαια το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έχει ξεκινήσει. Εδώ βλέπουμε την παραλία που έχει γεμίσει με καρναβαλιστές, οι οποίοι με διάφορες στολές κάθε είδους το γλεντάνε όπως πρέπει αυτές τις ημέρες. Να σου πω ότι χθες ήταν η δεύτερη νύχτα παρελάσεων στο Ρίο. Τρεις μέρες κρατάει συνολικά η κορύφωση του καρναβαλού. Και έτσι χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο έχουν σπεύσει στη βραζιλιάνικη πόλη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σηκώθηκα λίγο απότομα, αλλά ελάτε λίγο να δείτε μία εικόνα από Ecofin λεπτά νωρίτερα. Τώρα μόλις την πήραμε την εικόνα αυτή. Μπαίνει ο Dijsselbloem μέσα και πέφτει πάνω στο βαρουφάκι. Δηλαδή, πιο ψύχρα πεθαίνεις που λένε. Το τερματίσανε και τα ψύχρα εδώ. Για να το ξαναδούμε. Σε ένα παρεμπιπτόντο σταμάτησε. Αλλά και ο Βαρουφάκης δεν πάει πίσω. Επίσης με την ίδια ψύχρα του απάντησε. Δεν θέλετε να ξέρετε πώς το χαρακτηρίζουν οι Γερμανοί στις εφημερίδες τους τον κύριο Βαρουφάκη. Μας τα είπε και νωρίτερα ο Κώστας Μιχόπουλος στη σύνδεσή μας. Αν ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις, του έχουν απίστευτα κοσμητικά. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν λεπτά νωρίτερα στο Εκοφίν, εκεί που σύμφωνα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ που μας έρχεται από τις Βρυξέλλες, το στέλνει ο Θάνος Αθανασίου, έχουν αρχίσει ελληνική πλευρά και Ευρωπαίοι να εντοπίζουν σημεία σύγκλησης, έτσι ώστε να συμφωνήσουν σε ένα τελικό κείμενο που θα γίνει αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Για να το δούμε αυτό, στη διάρκεια της ημέρας, εδώ μέσα από το Star και τη συχνότητά μας θα ενημερωθείτε καταλήλως. Στο μεταξύ, εμείς πηγαίνουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Θοδωρή, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες. Το σκυλάκι σου θα τον ντύσεις εσύ με τις αποκριάτικες στολές που είδαμε. Τώρα που είδα, εκεί μπορεί να πάω να δοκιμάσω. Ωραία, και μία catwoman θέλουμε, λέει, για τη Μιζού, μου στέλνει μήνυμα η Εύα. Μου λέει, γιατί η Μιζού είναι η δικιά μας. Απόκριση, είναι κάτι. Έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, όταν λέω τόσο εννοώ είναι τόι. Ναι, αλλά δεν το φαίνει στην εκπομπή. Το έχω πει τόσες φορές. Και παρεπτόντως, επειδή είδαμε το όπερμα. Δεν είναι δικό μου γι' αυτό. Α, δεν πειράζει. Θα το δαριστώ, είναι της κόρης. Μαζί με την κόρη. Ανοιχτή πρόσκληση. Χαχαχα. Για φες. Λοιπόν, τι να πω, Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το μάτς της Πέμπτης με την Ντνιέπρ. Δεν θα γίνει το μάτς στο Ντνιέπρ. Μην με ρωτήσεις που πέφτει το Ντνιέπρ, δεν ξέρω. Κάπου εκεί στην Ουκρανία είναι. Θα γίνει στο Κίεβο λόγω της εμπόλεμης, της ψυχροπολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία. Σήμερα έχουμε Champions League, Paris Saint-Germain Chelsea και Σαχτάρ Μπάγερ Μονάχου. Επίσης, η Paris Saint-Germain που παίζει με την Chelsea, έτσι άλλο που δεν θέλει ο Μουρίνιο, ανέβασε Twitter, στο οποίο ζητά εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό της. Ναι. Με όλο το θάρρος και την αγάπη. Παρακαλώ. Μην τα λέτε, ρε παιδιά, ανέβασε Twitter και έκανε Twitter. Tweets λέγονται. Και τα κάνει στο Twitter. Τι είπα, ανέβασε Twitter. Ναι, αλλά δεν το λες μόνο εσύ. Το λένε όλοι. Έκανε Twitter και έκανε Twitter. Twitter, η Paris Saint-Germain. Έκανε tweet στο Twitter. Με hashtag. Με hashtag, σωστό. Λοιπόν, πάμε με το βίντεο. Θα τα μάθω, πού θα πάει. Στέλνω μέσω εσού αλλού μηνύματα, κατάλαβε. Εντάξει. Αυτά. Επειδή σε αγαπάω, κατάλαβε. Του άλλου δεν μπορώ, δεν έχω το θάρρος. Θα έρθατε, τα πάμε. Κάτσε να δούμε, να κλείσουμε τη συμφωνία, να πάρουμε το τετράμινο, δώσε αέρα. Άμα είναι να την κλείσουμε όπως κάνει ο Βαρουφάκης με τους ξένους. Πάμε να δούμε το βίντεο, να δούμε. Πάμε, ευχαριστούμε πολύ. Στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ρίχνονται και πάλι οι ομάδες μετά από δίμηνη διακοπή. Απόψε θα διεξαχθούν δύο αγώνες για τη φάση των 16 του Champions League στο Parc des Princes. Η Paris Saint-Germain θα φιλοξενεί στην Chelsea, ενώ στην άλλη αναμέτρηση η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα υποδεχθεί την Μπάγερ Μονάχου. Αύριο θα γίνουν οι αγώνες Βασιλεία Πόρτο και Σάλκε Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει μπει στην τελική ευθεία για το μάτς με την Ντνιέπρ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Ουκρανία για το πρώτο σκέλος της φάσης των 32 του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στην Ουκρανία με στόχο φυσικά να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ενώ φυσικά ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Λεωφόρο. Ο Περέιρα είδε με ικανοποίηση τους Μποντία, Μπουχαλάκη και Μπενίτες να επανέρχονται σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, προσφέροντας του έξτρα λύσεις εν ώψη αναμέτρηση με τους Ουκρανούς. Στο παγωμένο Ντόνετσκ οι πυριώτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τον καιρό, αφού το θερμόμετρο δείχνει 5 με 10 βαθμούς Κελσίου υπό το 0. Λοιπόν, αγαπητές κυρίες, σήμερα οι νικήτριες. Η Ελένη Τσίκουρα, η Ερατόκαρα Θανάση και η Άρια Κόνστα, με καλή ημέρα ξεκινήσατε σήμερα, διότι έχετε από ένα καινούριο λάπτοπ κάθε μία και μπράβο σας, κορίτσια. Οι υπόλοιποι θα ψάξουμε λίγο περισσότερο με την τύχη μας και την ταχύτητά μας, μάλλον αύριο σε μια άλλη διεκδίκηση. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε στις 10 το πρωί αύριο. Στο μεταξύ, εσείς δεν αλλάζετε κανάλι. Μένετε στο Star, ακολουθεί Τατιάνα Στεφανίδου και η εκπομπή Μία. Καλό υπόλοιπο ημέρας και βεβαίως όπως
κάθε μέρα λέμε, το καλό θα νικήσει ρε παιδιά, το καλό θα νικήσει.